Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για μια ακόμη Δευτέρα είμαστε εδώ με την εκπομπή Επί Παντός μέσα από το Top Channel, την οποία προσφέρει το κόσμημα το πολιότυρο Δήμος στην οδό Μακεδονομάχων με εξαιρετικές τιμές σε επώνυμες μάρκες. Κοντά μας, πρώτος προσκεκλημένος, υποψήφιος Δήμαρχος Ορδέας, ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης. Καλησπέρα, κύριε Καραβασίλη. Γεια σας. Ενώ στο δεύτερο μέρος, μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο για την Ευρωβουλή, τον κύριο Γιώργο Κύρτσο. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2461-039-405 για να διατυπώσετε στο control κάποιες ερωτήσεις, κάποια σχόλια προς τον υποψήφιο Δήμαρχο Ορδέας, τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη. Κύριε Καραβασίλη, με εσάς ξεκινάμε ουσιαστικά με το Δήμο Ορδέας. Προσπαθήσαμε μια-δυο φορές και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαν κάποιες ακυρώσεις. Ελπίζω να κάνετε καλό ποδαρικό για το Δήμο Ορδέας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Μπροστά για την Ορδέα, το όνομα του συνδυασμού, πώς το επιλέξατε και γιατί? Το επιλέξαμε μέσα από την ζωντάνια και αυτό που θέλουμε να προσδώσουμε στον Δήμο, γενικότερα στο Δήμο Εορδέας, στην πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα. Μπροστά για το Δήμο Εορδέας λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας Δήμος παρατημένος, ένας Δήμος που θυμώνει τους πολίτες, ένας Δήμος ο οποίος δεν μας αντιπροσωπεύει και χωρίς να μειώσουμε καμιά προσπάθεια, κανενός δημάρχου, καμιάς δημοτικής αρχής, τους σεβόμαστε όλους. Προσπαθούμε να δώσουμε το δικό μας όραμα, το δικό μας στίγμα, για να πάμε βήματα μπροστά, γιατί αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Δήμο και στα δημοτικά διαμερίσματα δεν μας αντιπροσωπεύει και δεν αξίζει για τους πολίτες και τους συνδημότες μας. Άρα είναι μια κακή δημοτική αρχή, δημοτική αρχή Ζαμανίδη. Δεν θέλω να επικεντρωθώ στην... Πέντε χρόνια όμως, δημοτική αρχή. Θα σας πω. Δεν θέλω να επικεντρωθώ... Περιγράφεται μια μάλλον ζωφερή κατάσταση, σύμφωνα με τα όσα λέτε και υποστηρίζετε. Άρα, μήπως είναι μια κακή δημοτική αρχή. Μάλλον, δεν είναι δική μου άποψη και βεβαίως είναι μια άποψη των πολιτών, ότι η καθημερινότητα αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτη και τα πρώτα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες στην επαφή και στην καθημερινότητα μέσα στην πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα είναι τα αδέσποτα, είναι η ποιότητα ζωής, δηλαδή οι δρόμοι, τα πάρκα, όλα αυτά. Γι' αυτό και εσείς το έχετε πρώτος του βασικούς άξονες. Έτσι, μπράβο. Το κάνατε συνειδητά δηλαδή. Συνειδητά. Ναι. Συνειδητά, γιατί δίνουμε μεγάλη... Αυτό ισχύει και στα χωριά, κύριε Καραβασίλη. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτά τα δύο ζητήματα. Και τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αυτονόητα για μια δημοτική αρχή και για ένα Δήμο που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι Δήμος πρότυπος. Άλλωστε, κύριε Πλιάτσο, ο Δήμος Εορδέας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο δεύτερος Δήμος στην Δυτική Μακεδονία και δεν αξίζει να έχει, αυτή την τύχη. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε το μαγικό ραβδί. Ποιο είναι το μυστικό, κατά τη γνώμη μου, της επιτυχίας? Το μυστικό της επιτυχίας είναι να υπάρχει μια συλλογική δράση για να έχουμε και μία μεθοδικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και βεβαίως να έχουμε τον τρόπο και το σθένος για να διεκδικήσουμε και με αγωνιστικούς, θα έλεγα, τρόπους όλα αυτά που πρέπει να έχει μία σύγχρονη πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα. Μιλήσατε για συλλογικότητα, θα σας πω λίγο στο κλεισθένι κατευθείαν. Θεωρείτε ότι με την απλή αναλογική αυτή η συλλογικότητα, εκτός βέβαια του καθενός συνδυασμού και της καθεμιάς δημοτικής αρχής ενδεχομένως μελλοντικά, μπορεί και της δικής σας, θα ενισχύσει αυτή τη συλλογικότητα, ή αντιθέτως, όπως εκτιμούν οι περισσότεροι νυν αυτοδιοικητικοί, ακόμα και πρώην πλειοψηφία της ΚΕΔΕ για παράδειγμα, θα δημιουργήσει διαλυτικά φαινόμενα και ακυβερνησία στους περισσότερους Δήμους? Θεωρώ ότι πολύ σοφά και έξυπνα το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο μας υποχρεώνει όλους, και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις από όλους τους συνδυασμούς, γιατί υπάρχουν δυνάμεις και πρόσωπα και υποψήφοι που τέλος πάντων έχουν και αυτή η θέληση για να συμφωνήσουμε, να συνδράμουμε όμως όλοι μας σε πέντε βασικούς άξονες που θα πάμε μπροστά για τον Δήμο Εορδέας και τα δημοτικά, γενικότερα τα διαμερίσματα. Ωραία το λέτε και μπορεί έτσι να είναι. Στη θεωρία ακούγεται πολύ καλό, στην πράξη είναι εφαρμόσιμο όμως. Να σας πω. Είναι ρεαλιστικό. Εδώ είναι το πόσο αντέχει ένας δήμαρχος, αυριανός δήμαρχος, να μπορέσει μέσα από τέτοιες διαδικασίες να συνθέσει, για να μπορέσει να έχει μια αποτελεσματικότητα κυρίως για την πόλη και για τα δημοτικά διαμερίσματα, γενικότερα για το Δήμο Εορδέας. Εσείς είστε αποφασισμένος να συνθέσετε? Βεβαίως. Και να κάνετε και υποχωρήσεις? Βεβαίως. Υποχωρήσεις. Η σύνθεση προποθέτει και κάποιες υποχωρήσεις. Ακούστε. Ένθεν κακήθεν όμως. Ακούστε.
Βεβαίως έχω τη λογική της συλλογικότητας και στη συνέχεια θα σας πω για τα άτομα που πλαισιώνουν τον συνδυασμό και αυτό θεωρώ ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας. Σίγουρα πρέπει να συνθέσουμε. Σίγουρα οι υποψήφοι που ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον και αυτοί που πρόκειται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον είναι αξιόλογα άτομα. Άλλωστε όποιος τολμά να εκθέσει τον εαυτό του στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία είναι ένα μεγάλο τόλμημα. Άρα έτσι πρέπει να το δούμε, ότι όλοι έχουμε την διάθεση για προσφορά και εκεί είναι το μυστικό της επιτυχίας, να έρθουμε σε ένα κοινό τραπέζι όλοι μαζί για να βάλουμε μπροστά τα προβλήματα της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων για να τα επιλύσουμε ή εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσουμε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από την επικρατούσα. Άρα θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ο Κλεισθένης σε αυτό το τομέα τουλάχιστον, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Όσον αφορά το σκέλος που είπατε, συμβιβασμούς, οι συμβιβασμοί δεν πρέπει να γίνουν σε κάποιες αρχές βασικές και σε κάποιες στοχεύσεις που έχει ο συνδυασμός. Μπορείτε να πείτε τρεις αρχές με τις οποίες δεν θα συμβιβαστείτε με τίποτα σε ένα δημοτικό συμβούλιο? Οι κόκκινες γραμμές, οι δικές σας ποιες? Οι κόκκινες γραμμές. Ναι. Για παράδειγμα, στο επιλύσουμε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Στο να συγκρουστούμε, για παράδειγμα, με θέματα που αφορούν την ΔΕΗ. Στο να αγωνιστούμε για να επιλύσουμε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής. Γι' αυτά είμαστε διατεθειμένοι να μην κάνουμε πίσω. Μάλιστα. Μιλήσατε για το ψηφοδέλτιο. Είναι ανεξάρτητο καταρχήν το δίκαιο συνδυασμός? Ναι, όλοι πολιτικά κάπου ανήκουμε, όπως και εγώ. Εσείς ανήκετε στο κίνημα αλλαγής? Εγώ δεν ανήκω. Είμαι στο κίνημα αλλαγής, ήμουν στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως έχω μία διαδρομή. Έχω τους προβληματισμούς μου όσον αφορά αυτόν τον πολιτικό χώρο. Για το κίνημα, λέτε? Ναι, ναι, γενικότερα για το κίνημα. Αλλά βεβαίως ο συνδυασμός είναι ανεξάρτητος. Ζητήσατε στήριξη από το κίνημα? Θα σας πω. Ο συνδυασμός είναι ανεξάρτητος. Έχουμε υποψηφίους και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, του Κινάλ, του ΠΑΣΟΚ και από την ευρύτερη αριστερά. Σε κάθε περίπτωση θέλω να το τονίσω αυτά, ότι τα κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα σεβόμαστε, τα υπολογίζουμε, θέλουμε να συνεργαστούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως ο πρώτος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ανεξάρτητος από κόμματα, παρατάξεις και από πολιτικές ή παραταξιακές ίντριγκες και αντιπαραθέσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε μπροστά για την εορδαία μας, λοιπόν. Ζητήσατε στήριξη από το κίνημα αλλαγής? Κάνατε συζητήσεις με την Ομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνης, για παράδειγμα? Όχι, όχι, δεν έχω κάνει και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε. Δεν κάνατε, ούτε ζητήσατε. Αν έρθει το κίνημα αλλαγής και σας στηρίξει και πει στην Ορδέα, στηρίζουμε τον Καραβασίλη. Βέβαια, ακούστηκαν στα μέσα ενημέρωσης ότι είμαι και ο εκλεκτός κάποιου κόμματος. Με τιμά όλα τα κόμματα να είμαι εκλεκτός σε όλα τα κόμματα. Έτσι θα ήθελα να είμαι και στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάμε μπροστά, για να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνάμεις. Ναι, αν έρθει λοιπόν το κίνημα αλλαγής και πει... Όσοι έρθουν και μας στηρίξουν, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι το Κινάλ, καλοδεχούμενοι λοιπόν. Με το ΣΥΡΙΖΑ κάνατε επαφές? Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν... Εγώ ξέρω, έχετε μια καλή προσωπική σχέση με τον κύριο Καραβά, με τον κύριο Πασαλίδη, για παράδειγμα. Με όλα τα στελέχη και του ΣΥΡΙΖΑ... Και τον συντονιστή, ο οποίος είναι το νούμερο ένα. Και του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πλιάτσο, και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ και της Νέας Δημοκρατίας. Με όλα τα, ναι, βέβαιως. Μπορώ να σας πω κάλλιστα πολλά... Τον κύριο Πασαλίδη συζητήσετε, ας πούμε, το ενδεχόμενο, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ένα άνοιγμα στην κεντροαριστερά και στον χώρο του κέντρου, το συζητήσατε? Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει συζητήσεις και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει γι' αυτό με πάρα πολλούς υποψηφίους, έχω την αίσθηση. Άρα έκανε και με εσάς? Βεβαίως. Έκανε και με εσάς. Υπάρχει να προχωρήσει αυτή η ιστορία? Πλέον όχι. Ο καθένας έχει πάρει το δρόμο του. Επιζητώ εγώ τη συνεργασία, λοιπόν, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, κύριε Πλιάτσο, με όλα τα κόμματα. Με όλα τα κόμματα. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Και με τη Νέα Δημοκρατία και με το Κινάλ. Σε τι βάθμο? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινώσει ουσιαστικά ατύπως, βέβαια, αλλά ο κύριος Πασαλίδης έχει πει ότι στηρίζει την υποψηφιότητα. Ο κύριος Κοκκινίδη το ανακοίνωσε στον χώρο του. Ναι, μπορεί ο κύριος Πασαλίδης και ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει γι' αυτό. Εντάξει. Άρα είναι ανεξάρτητος συνδυασμός. Το ψηφοδέλτιό σας. Ανεξάρτητος, ανεξάρτητος. Το ψηφοδέλτιό σας σε ποιο βαθμό έχει τελεχωθεί? Γύρω στο 50 και κάτι το. Πόσα άτομα χρειάζεται στην Ορδέα? 38 με 50 είναι πλήρες. Με τις γυναίκες πάτε καλά? Έχω την αίσθηση πως πηγαίνουμε καλά, αρκετά καλά. Μάλιστα. Το μυστικό της επιτυχίας μου, επιτρέπετε να σας πω ποιο είναι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι, γυναίκες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο δεν έχουν τολμήσει ή τέλος πάντων
δεν τους έκανε κάποιος την πρόταση, την τιμή, για να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Τι απαντάτε λοιπόν σε κάποιον που λέει ναι θέλω, αλλά δεν έχω χρόνο, έχω πολλή δουλειά. Ναι. Υποθέτω ότι είναι ατάκες που τις έχετε ακούσει αυτές τις εβδομάδες. Θέλω, δεν έχω χρόνο, οικογένεια, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θα διστάσω, δεν θα εκλεγώ. Τι απαντάτε, ειδικά σε ένα νέο παιδί. Θα σας πω. Καταρχήν, όλες τις επαφές τις κάνω προσωπικά. Όχι μέσω τρίτου. Ναι, με ενδιαφέρει να προσδώσουμε στο συνδυασμό μας μία άλλη κουλτούρα και μία άλλη αγωνιστικότητα. Έτσι δεν μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Μπορούν να συμμετέχουν άτομα από τα οποία δεν έχουν προκαλέσει, άτομα τα οποία έχουν διάθεση για προσφορά και βεβαίως θέλουμε να παντρέψουμε τους νέους με την εμπειρία, γιατί υπάρχουν και αξιόλογα άτομα αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή που μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα τέτοιο συνδυασμό. Απαντώ λοιπόν σε αυτούς τους κυρίους, σε αυτούς τους συμπολίτες μας, ότι γι' αυτό οδηγηθήκαμε σήμερα. Διότι αυτές οι δυνάμεις, αυτά τα πρόσωπα που τέλος πάντων έχουν και μία σχετική εμπειρία και μία επιστημονική κατάρτιση, θα πρέπει να συμμετέχουν. Για δέστε, εμείς στο συνδυασμό μας τολμήσαμε πρώτοι και βγάλαμε τους 6 άξονες. Οι 6 αυτοί άξονες ήταν μια δουλειά η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη ανακοινώσαμε. Τον Νοέμβρη ξεκινήσαμε και είχαμε τον προβληματισμό για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο. Και αυτόματα κινητοποιήσαμε μέσα από συλλογική προσπάθεια δυνάμεις που βγήκαν αυτοί οι άξονες που αντιπροσωπεύουν κατά κάποιο τρόπο ένα σύγχρονο Δήμο. Τον δεύτερο Δήμο στη Δυτική Μακεδονία. Να κάνουμε λοιπόν έξυπνες κινήσεις. Έξυπνες εκδηλώσεις, να δώσουμε μια αναπτυξιακή πνοή και κυρίως να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να έχει ένα team συνεργατών στο οποίο θα συζητάει τις στοχεύσεις που θέλουμε να κάνουμε για τον Δήμο Εορδαίας και στη συνέχεια επικουρικά να κάνει τον έλεγχο, να βγαίνει στην καθημερινότητα με τον πολίτη και να βλέπει πού είναι το πρόβλημα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας και κυρίως, κύριε Πλιάτσο, επειδή έχουμε βρεθεί σε διάφορες συζητήσεις, το μυστικό της επιτυχίας είναι να μην σε θεωρούν δεδομένο. Τα κόμματα λοιπόν και οι παρατάξεις δεν πρέπει να σε θεωρούν δεδομένο. Σε μια σχέση, σε μια σχέση δημότη και δημάρχου ίσως, το να μην σε θεωρεί δεδομένο. Μιλώ για την εκάστοτε κυβέρνηση και την... Να μην σας θεωρεί η κυβέρνηση δεδομένο. Ναι, βεβαίως. Να κάνεις εκείνη τη σύγκρουση στο σωστό χρόνο για να φέρεις το αποτέλεσμα. Θα σας πω μετά στη σύγκρουση και τη διοικητικότητα. Είναι ένας τομέας τον οποίο τον θίγεται πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Το έχετε κάνει ήδη 3 φορές στη δεκάλεπτη περίπου συζήτησή μας. Λένε κάποιοι της νεότερης γενιάς ότι ένα από τα μειονεκτήματά σας είναι ότι δεν έχετε αναγνωρισιμότητα στις νεότερες γενιές. Ήσασταν χρόνια συνδικαλιστής της ΔΕΗ, αυτό είναι θετικό ή αρνητικό πιστεύετε για σας? Αυτό από πού βγαίνει? Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή όλοι οι περισσότεροι υποψήφοι μου είναι υποψήφοι οι οποίοι ξεκινάνε από 28 χρονών και καταλήγουν περίπου στους 40. Δηλαδή ότι η αναγνωρισιμότητα υπάρχει? Θα δείξει το αποτέλεσμα. Εγώ πάντως περπατάω στην πόλη. Είμαι μέσα στα στέκια της νεολαίας. Διευκρίνησα για τις νέες ηλικίες. Ναι, 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 βεβαίως. Συμμετέχουν νέοι και βεβαίως έχουμε κάνει μία... και άλλωστε θα δείτε τα ψηφοδέλτια, πώς είναι συγκροτημένα και πότε θα καταλάβετε. Πότε θα ανακοινώσετε τα πρώτα ονόματα? Τα πρώτα ονόματα θεωρώ ότι πρέπει να ανακοινωθούν, όχι πρώτα ονόματα, πρέπει να ολοκληρώσουμε και να ανακοινωθούν όλα τα ονόματα για να έχουν... ίδια η κίνηση. Δεν θα κάνετε δηλαδή τμηματική ανακοίνωση, θα κάνετε μια κίνηση. Όχι, αλλά βέβαια αυτό θα το συζητήσουμε με το αλλά σύνολο. Αλλά αυτό είναι ο σκοπός σας προς το παρόν. Ναι, προς το παρόν ακριβώς αυτό είναι ο σκοπός μου. Το ότι υπηρετήσετε... Αλλά επιμένω ότι αυτό εδώ, αυτή η ατάκα που μου κάνατε όσον αφορά την νεολαία δεν υφίσταται, λέτε. Δεν υφίσταται 1000%. Και βεβαίως ήμουν συνδικαλιστής και είναι τιμή μου. Και έκανα τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Και ό,τι έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή έγιναν μέσα ότι... από... Να ολοκληρώσω όμως. Μέσα από συγκρούσεις, μέσα από αντιπαραθέσεις και με τις κυβερνήσεις που κατά κάποιο τρόπο ή τα κόμματα τέλος πάντων ανήκαμε. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα του 2020 το να έχει κανείς μια συνδικαλιστική δράση στο παρελθόν που την έχετε, είστε από τους πιο αναγνωρίσιμους συνδικαλιστές. Και με πολλά χρόνια προσφορά στον χώρο. Είναι θετικό ή αρνητικό στοιχείο?
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα εξετάσω το καλός ή κακός, αλλά η έννοια συνδικαλισμός, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, έχει μια αρνητική χρειά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα σας πω. Αυτό θεωρείτε λοιπόν ότι είναι θετικό ή αρνητικό για κάποιον που θέλει να διεκδικήσει ένα δημαρχιακό θόκο στο δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Μακεδονίας? Το πρώτο που τόλμησα να πω, όπως κρίνονται όλοι οι πολίτες και όλοι οι υποψήφοι, έτσι κρίνομαι και εγώ. Και βέβαια κρίνομαι μέσα από την δράση και την παρουσία που είχα όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα σας έλεγα... Το πρώτο ερώτημα του τηλεθεατή είναι ακριβώς αυτό, εννοείται, όλο τυχαίως. Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Και είναι τιμή μου, σας είπα. Και μάλιστα το πρώτο πράγμα που έδωσα στην συνέντευξη να καταλάβουν ότι πέρα των άλλων, γιατί δεν είμαι μόνο συνδικαλιστής, έχει αναπτυχθεί και μια. Τι ειδικότητα έχετε στην επιχείρηση? Ήμουνα στο κοντρόλ του ΑΕΣ Καρδιάς. Στο κοντρόλ του ΑΕΣ Καρδιάς. Πέρα από εκεί, θα έλεγα ότι και στη ΓΕΣΕ, ο πρώτος σύλλογος ή εν πάση περιπτώσει θεσμός μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν η ΓΕΣΕ που αναγνώριζε. Βεβαίως το Συνδικάτο έχει κάνει τεράστια λάθη στην πορεία του. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε οι ίδιοι. Εσύ έχετε κάνει λάθη στη συνδικαλιστική σας πορεία? Έχω την αίσθηση ότι ελάχιστα. Μπορείτε να πείτε ένα. Ένα λάθος. Το ότι σε μια δεδομένη στιγμή, προσωπική ήδη, θεώρησα ότι θα έπρεπε να ήμουν πιο αγωνιστής και μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Μιλώ στα πρώτα μου βήματα ως συνδικαλιστής. Mm-hmm. Άλλωστε είναι γνωστά αυτά, κύριε Πλιάτσο. Όλοι γνωριζόμαστε με τα μικρά ονόματα και τι έχουμε πράξει. Αλλά θα ήθελα να με ρωτήσετε τι πράξαμε ως Συνδικάτο για την περιοχή. Καλά, μην το αναλώσουμε. Το θέμα κυρίως τι θα πράξετε από εδώ και πέρα σαν δήμαρχος. Γιατί το θέσατε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλυθούμε περισσότερο. Νομίζω ότι δώστε μια απάντηση, ότι οι τηλεθεατές θα την κρίνουν. Αλλά νομίζω ότι ως συνδικαλιστής, όπως είπατε, γνωρίζεστε και γνωριζόμαστε όλοι και κυρίως στον χώρο το δικό σας. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζεστε. Χώρος της ΔΕΗ και του συνδικαλισμού είναι πολύ δυναμικός. Πολύ δυναμικός χώρος. Που δεν θεωρείται συνδικαλιστής, δηλαδή. Αυτός που είναι στην ΕΛΜΕ είναι συνδικαλιστής. Προφανώς. Αυτός που είναι αυτό. Προφανώς. Άρα λοιπόν τι. Δεν το συζητάω. Τι προσωπική, σφραγίδα. Εννοείται. Ό,τι θετικό έγινε στην περιοχή, τοπικό σπόρο σε συνεργασία με τις. Έγινε από τους συνδικαλιστές. Σπέβδω να πω ότι ό,τι έγινε, έγινε και με τη συνδρομή του Συνδικάτου. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και κυρίως της ΔΕΗ τώρα, γιατί. Εντάξει, κυρίως η ΔΕΗ είναι. Ήταν. Και ακόμα είναι. Και όχι είναι, μόνο, η πέμπτη μονάδα, πολλά άλλα. Λένε κάποιοι ότι ιδρύσατε την Ένωση τότε και με πήγατε να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά ουσιαστικά μετά η Ένωση μεταφέρθηκε στην Κοζάνη. Σας το καταλογίζουν αυτό κάποιοι. Ότι? Κάποιοι της Εορδαίας. Δεν είναι ψέματα αυτό. Έκανα τη μεγάλη σύγκρουση για το ασφαλιστικό, για τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ. Ήμουν και είμαι ενάντια στη μετοχοποίηση ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, στη μικρή ΔΕΗ και στην πώληση λιγνητών. Γιατί αυτό δημιουργεί ένα έρημο τοπίο της περιοχής και βεβαίως δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ναι, βεβαίως. Και κατά της πώλησης. Ναι, να σπεύσετε να δείτε τη συνέντευξή μου τότε με τον κύριο Παπακοσταντίνου, εδώ όταν ήρθαμε σαν διοίκηση της ΔΕΗ, να συμβολιοποιήσουμε την πέμπτη μονάδα στο εκθεσιακό κέντρο το λιγνητικό. Είπατε σήμερα ότι με τη ΔΕΗ θα πρέπει να έρθουμε στο Viva FM 95,3, εγώ το είδα στο Κοζάν. Με τη ΔΕΗ θα πρέπει να έρθουμε σε μεγάλη αντιπαράθεση ως σύγκρουση για να κάνει κάποια πράγματα για την πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα. Ένας δήμαρχος πρέπει να συγκρούεται με μια κατεστημένη αντίληψη και μια κατάσταση που μας πληγώνει. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν λέτε πρέπει να έρθουμε σε μεγάλη αντιπαράθεση ως σύγκρουση, μπορείτε να το κάνετε πρακτικά αυτό, ώστε να το καταλάβει ο τηλεθεατής και ο δημότης της Εορδαίας? Δηλαδή, μέχρι τι είστε αποφασισμένος να κάνετε? Πώς θα συγκρουστείτε πρακτικά? Καταρχήν να κινητοποιήσουμε όλους τους πολίτες σε μια τέτοια κατεύθυνση. Τι θα κάνει να πιστεύετε ότι θα κινητοποιηθούν οι πολίτες? Οι πολίτες, αν δουν ότι υπάρχει. Συγγνώμη, στην πώληση των λιγνητικών μονάδων. Ναι. Δεν είδαμε και τεράστια κινητοποίηση. Ναι. Στις πύλες των ΑΕΣ ήταν μόνο συνδικαλιστές και δύο-τρεις πολιτικοί. Αν δουν οι πολίτες ότι εδώ υπάρχει μια διάθεση για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα για το Δήμο και τα δημοτικά διαμερίσματα, σαφώς. Να σας πω ένα παράδειγμα λοιπόν. Ναι, το ζητούσα. Λοιπόν. Η Πτολεμαϊδα και ο Δήμος Εορδαίας έχει ένα μειονέκτημα. Είχε ιδρύσει και επιχείρησε να ιδρύσει ένα νοικισμό, τον νοικισμό Κομάνου. Αν πάτε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Λοιπόν, ο Δήμος ποτέ με την καλή ή κακή έννοια δεν διεκδίκησε από την ΔΕΗ τα αυτονόητα. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη. Και, και παλαιότερες δημοτικές. Ναι, βεβαίως. Ως ανταποδοτικότητα να δώσει κάτι για την περιοχή. Και σας λέω, θα σπεύσουμε να συνεργαστούμε με την καλή έννοια
με τη ΔΕΗ. Όπου όμως η ΔΕΗ δεν βοηθήσει την κατάσταση ή δεν συνδράμει, θα συγκρουστούμε. Πρακτικά τι σημαίνει θα συγκρουστούμε? Θα συγκρουστούμε θα σημαίνει... Θα κλείσετε δρόμους, βεβαίως, θα κλείσετε μονάδες. Εννοείται. Θα κλείσετε τι δηλαδή αυτό? Και δρόμους και θα αγωνιστούμε έξω από τις πύλες να πάρουμε αυτά που ανήκουν... Πόσο, πόσο βέβαιος είστε ότι θα σας ακολουθήσει ο κόσμος? Είμαι πολύ βέβαιος. Είστε βέβαιος ότι θα σας ακολουθήσει βεβαίως ο κόσμος? Αν θυμάμαι καλά, η μόνη φορά που τουλάχιστον και στην Πελωμένα, καλά και στην Κοζάνη, και ίσως ακόμα χειρότερα εισαγωγικά, ήταν μόνο για το νοσοκομείο κυρίως. Και για τον Ποδοσάκη και για τον Μαμάτσο, εκεί που ο κόσμος κατέβηκε στο δρόμο. Για τα θέματα της υγείας. Και για την. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να κατεβαίνει ο κόσμος στο δρόμο. Και για τους οικισμούς που πρέπει να γίνουν και πρέπει να αποδώσει η ΔΕΗ αυτά που οφείλει προς την περιοχή. Δηλαδή, ουσιαστικά λέτε προς τη ΔΕΗ ότι αν δεν συμφωνήσουμε σε πέντε πράγματα που θα σας θέσουμε, θα κάνουμε κατάληψη μονάδες, ας πούμε, ή θα κλείσουμε τους δρόμους. Θα δούμε τον τρόπο. Τη μορφή δηλαδή. Λέτε. Τη μορφή και τον τρόπο της διεκδίκησης και της αγωνιστικότητας. Ακόμη και αν είναι παράνομη πράξη. Δηλαδή ένας δήμαρχος, ένας θεσμικός, ένας επικεφαλής. Το παράνομο ή το νόμιμο είναι, έχει μια σχετικότητα. Δεν έχει καμιά σχετικότητα, κύριε Καρβασίλη. Το παράνομο είναι παράνομο, μέσα το νόμιμο είναι μέσα σε νομικά πλαίσια, αλλά πάντα... Το κλείσιμο των δρόμων είναι παράνομο. Παράνομο, ξεπαράνομο, θα πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ για την πόλη. Ναι, αλλά παράνομο. Ένας επικεφαλής του δεύτερου μεγαλύτερου δήμου... Αφού με προκαλείτε θα το κάνουμε. Αυτό θα το κάνουμε, ναι, βεβαίως. Και προσπαθώντας να πείσετε τους πολίτες να συμπράξουν σε μια ακόμη και ανεπαράνομη πράξη, αρκεί να είναι διεκδικητική, λέτε. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Αγωνιστική, διεκδικητική για να φέρει ένα αποτέλεσμα. Επί του πρακτέου, λοιπόν. Και πάντοτε μέσα με από. Στην σημερινή διοίκηση. Ναι, ναι. Τι θα διεκδικήσετε? Υποτιθέστε ότι είστε δήμαρχος την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και έρχεται. Αν είναι ο κ. Παναγιωτάκης, δεν ξέρω. Το Σεπτέμβρη. Πρόεδρος. Στην πρώτη συζήτηση που θα κάνετε, ποια είναι τα 3-4 προτάγματα που θα του θέσετε για το Δήμο Ερδέας? Ή σήμερα, που τη θέση ότι θέλει να δει του υποψηφίου δημάρχου. Τι θα πείτε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τη ΔΕΗ μετά και την περίφημη πρόσφατη συνέντευξή του στην Τολεμαϊδα? Τι θα του πείτε? Θα πρέπει καταρχήν. Ένα, δύο, τρία. Ναι, για τη ΔΕΗ, έτσι. Θα διεκδικήσουμε όπως είναι και στο πρόγραμμά μας να συνδράμει στο γεγονός ότι να δημιουργήσουμε ένα εκθεσιακό κέντρο μεγάλο που να αποτυπώνει μέσα. Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Σε ένα κατάλληλο χώρο που θα υποδεχτεί μια τέτοια υποδομή, στην οποία να είναι αποτυπωμένη η εξόριξη του Λιγνίτη, ένα μεγάλο τεράστιο εκθεσιακό κέντρο που να δέχεται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Και να αποτυπώνει την εξόριξη του Λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από έναν προσωμιωτή που αυτή τη στιγμή είναι ανενεργός στην σχολή του ΑΕΣ Καρδιάς, όπως και αντίστοιχα. Η αποτύπωση αυτή που. Αυτό θα είναι κάτι και σαν μουσείο παράλληλα. Α, έτσι, μπράβο. Μουσείο Λιγνίτη. Το έχουμε μουσείο και στο. Μουσείο Λιγνίτη. Ναι, στο. Ναι, μουσείο. Αυτό θα ζητήσετε να το χρηματοδοτήσει η ΔΕΗ, δηλαδή εξ ολοκληρού. Και η ΔΕΗ. Και ποιο άλλο? Και από πόρους και προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Έχετε προϋπολογίσει περίπου πόσο μπορεί να κοστίσει κάτι? Όχι. Όχι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να επέμψουν. Να σα πω ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή, γιατί το θέτετε το ερώτημα. Έχει έναν προϋπολογισμό, απολογισμό για το 2018 της τάξεως των 78 εκατομμυρίων. Για το 19. Για το 19 έχει, έχει ανέβει κατά 10 εκατομμύρια. Ψηφίστηκε ή αυτός που θα ψηφιστεί? Ναι, ναι. Και αυτός που έχει υλοποιηθεί και αυτός που πρόκειται να ψηφιστεί είναι άλλα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή είπατε ότι καθίσατε αρκετές εβδομάδες και συντάξατε όντως αυτό το ενδιαφέρον σχέδιο προγράμματος. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε νομίζω και οι πρώτοι. Στην Ορδέα σίγουρα. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Πόσο κοστίζει αυτό, κύριε Καραβασίλη? Έχετε ένα budget, δηλαδή καθίσατε με τους συνεργάτες να πείτε αυτό που θέλουμε να κάνουμε έχει ένα τέτοιο ένα budget σε βάθος τετραετίας έστω? Δεν σας πω για τον πρώτο χρόνο, αλλά σε βάθος τετραετίας αυτή εδώ η άξονας που έχω εγώ, καθημερινότητα πολίτη. Η καθημερινότητα δεν κοστίζει. Δεν κοστίζει νομίζω και κάτι η καθημερινότητα και όλα αυτά. Απλά αν θα αξιοποιήσουμε. Κοστίζει. Να σας πω, κύριε Πλιάτσο. Η δημιουργία ενός δημοτικού κοινοκομείου καινούργιου αδειοδοτημένου παράδειγμα. Ωραία, θέλετε να σας απαντήσω για το κοινοκομείο λοιπόν. Όχι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά πόσο κοστίζει αυτό το πρόγραμμα? Δηλαδή αυτές οι. Να και είστε και ο πρώτος που. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά. Πόσο το κοστολογείτε? Όλο αυτό, αν υπολογίσουμε μέσα στην τετραετία, σε βάθος την τετραετία, μιλάμε για περίπου 400 εκατομμύρια. Περίπου 400 εκατομμύρια το δικό σας. Ναι, περίπου 400 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν σε μια τέτοια κίνηση, εκκίνηση αυτών υλοποίησης αυτού του προγράμματος, έχω την αίσθηση διεκδικώντας και αξιοποιώντας κυρίως το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η πόλη. Έτσι, τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες. Ιδιώτες.
και οι ιδιώτες να συνδράμουν. Εννοείται σε μια μορφή συνεργασίας. Συνεργασίας. Υπάρχουν βεβαίως οι... Ως προς τις μελέτες λέτε τώρα. Και τις μελέτες και την... Για εκπώνηση καινούριων μελετών. Και εκπώνηση καινούριων μελετών. Για να πάτε στην ΆΚΟ. Θα το δούμε αυτό. Γιατί η ΆΚΟ είναι εργαλείο των Δήμων. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει ένα δυναμικό επιστημονικό. Να, σας ακούω προβληματισμένο. Λοιπόν, υπάρχει, ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Υπάρχει ένα δυναμικό αυτή τη στιγμή στις δημοτικές επιχειρήσεις και επιστημονικό και εργατικό, πολύ αξιόλογο, πάρα πολύ αξιόλογο, του Δήμου, με φιλότιμες προσπάθειες και στις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτό θέλω να το τονίσω. Και στις τεχνικές υπηρεσίες. Και στη ΔΕΤΥΠ και στη ΔΕΙΑΠ. Αλλά βεβαίως μπορεί να έχουμε και την συνδρομή και συμβολή και των δημοτών μας. Γιατί όχι. Εθελοντικά. Και εθελοντικά και θα δούμε. Και ήδη οι πρώτες επαφές, και τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Θεωρείτε ότι είστε προοδευτικό, ανήκετε στον χώρο του προοδευτικού κέντρου, ας πούμε. Είναι προσωπικά, εσείς γενικότερα. Τι θέλουμε να βγάλουμε από αυτή την ερώτηση. Είμαι ένας πολίτης, απλός πολίτης, ένας πολίτης ο οποίος τον ενδιαφέρει να δημιουργήσει μαζί με τους συνεργάτες και τους συνυποψηφίους, κύριε Πλιάτσο, γι' αυτό λέω το νομοθετικό πλαίσιο, μας υποχρεώνει να συνεννοηθούμε και δόξα τω Θεώ τα ονόματα που ακούγονται ως συνυποψήφοι είναι αξιόλογα άτομα. Εκεί το πάω λοιπόν, αξιόλογα άτομα λοιπόν που λοιπόν θα βοηθήσουν όλοι στο να πάμε βήματα μπροστά. Σε αυτούς τους έξι άξονες λοιπόν, γι' αυτό σας ρώτησα, ναι. Μπορείτε να μου πείτε τι προοδευτικό... Αν υποθέσουμε ότι, όχι υποθέσουμε, είστε σε αυτό το χώρο που λέγεται προοδευτικό κέντρο κτλ. Τι προοδευτικό υπάρχει σε αυτούς τους έξι άξονες. Και τι διαφορετικό θα είναι αυτό που, δηλαδή αν έρθει αύριο μεθαύριο και άλλος εσείς είναι υποψήφιος. Αυτό θα σας το πει ο άλλος εσείς είναι υποψήφιος. Ναι, εσείς ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Εγώ θα σας πω. Αυτό λέω λοιπόν, επειδή, για παράδειγμα οι άλλοι τρεις υποψήφοι ανήκουν, ας το πούμε, στον χώρο συντηρητικής δεξιάς, περίπου τέλος πάντων. Γιατί τέτοια δείγματα μας δείξανε οι... Ο κύριος Πλακετάς, ο κύριος Παπαδόπουλος, ναι, συγγνώμη, γιατί ο κύριος Πλακετάς δεν έχει, δεν έχει βοηθήσει την περιοχή. Ο κύριος Ζαμανίδης. Άρα λοιπόν, η προηγούμενη. Αποειδολογικοποιείται εντελώς τις δημοτικές εκλογές και τη δουλειά του Δήμου. Ναι, βεβαίως. Το χαίρομαι, το διευκρινίζετε. Ναι, ναι. Σας είπα από την αρχή ότι για μένα οι δημοτικές. Δηλαδή οι δημοτικές να ολοκληρώσω όμως για να βγει και αποτέλεσμα. Ναι, να κάνουμε, κάνουμε, αλλά να ολοκληρώνω. Χρειά πολιτική, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει στον Δήμο και το έχω τονίσει και στην, να είμαστε ανεξάρτητοι. Από, κάπου ανήκουμε όλοι. Και βεβαίως ό,τι και να πω εγώ γνωρίζει η κοινωνία που ανήκω. Και είναι τιμή μου που, που ανήκω σε αυτό το χώρο. Αυτό το αφήνεται απ' έξω από την πόρτα του Δημαρχείου όμως, αυτό λέω. Εννοείται. Το έχω αφήσει καταρχήν ως συνδικαλιστής όταν συγκρούστηκα. Είναι θετικό αυτό. Γιατί... Βεβαίως, πολύ θετικό. Θετικό. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, αρκεί να αξιοποιήσουμε. Να έχουν και μια ιδεολογική πλατφόρμα, ας πούμε. Όχι, να έχουν μια κοινωνική πλατφόρμα. Καμιά ιδεολογική, καμιά θέση. Καμιά, να έχουν κοινωνική πλατφόρμα. Μάλιστα. Και να αξιοποιούν τα κόμματα και τις κυβερνήσεις. Η συμφωνία των Πρεσπών στη θέση σας ποια είναι. Να αξιοποιούν, επιμένω, τα πρόσωπα. Προφανώς. Η συμφωνία των Πρεσπών σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε, έχει εκφραστεί η τοπική κοινωνία. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι ενάντια στη συμφωνία. Συντριπτικότατη. Η δική σας θέση ποια είναι. Η δική μου θέση, θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Εάν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο καθόλου αξιόλογος πρωθυπουργός, θα το κρίνει η κοινωνία, θα μπορούσε να βάλει στο παιχνίδι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, και τις υπόλοιπες δυνάμεις του τόπου. Εννοώ τα κόμματα και τους άλλους αρχηγούς. Μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συμφωνήσουν για το πώς θα διαχειριστούν το θέμα της Μακεδονίας. Η θέση σας λοιπόν είναι κατά της συμφωνίας ή υπέρ? Η θέση μου είναι ότι αυτή η συμφωνία... Ναι. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα, κυρίως στον επιχειρηματικό κόσμο, και θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερη. Αρέστε κατά τη συμφωνία. Εν μέρη. Αν ήσασταν δήμαρχος, θα χρηματοδοτούσατε, οποία... για παράδειγμα, την μετακίνηση δημοτών μέσα σε λαλητήρια με λεωφορεία. Μα τι μου λέτε τώρα. Ο καθένας πολίτης είναι ανεξάρτητος. Όχι, ο Δήμος θα πληρώνει. Σας απαντώ. Όπως θέλω, εγώ θα απαντήσω. Ο κάθε πολίτης είναι ανεξάρτητος να εκφράσει τη θέλησή του και τη βούλησή του, το πώς θα αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση για θέματα που αφορούν την Μακεδονία. Ναι, αν θα πληρώνατε με χρήματα της ΠΕΔ ή θα συνεννούσατε όπως έγινε τα χρήματα που διαθέτουν στους Δήμους. Για συλλαλητήριο. Τα χρήματα που διαθέτουν στους Δήμους είναι χρήματα που αφορούν τους πολίτες για να γίνουν έργα υποδομής και για να πάμε μπροστά τον Δήμο Εορδαίας.
Άρα θα διαφωνούσατε σε αυτή την ψηφοφορία χρήματα, που έγινε. Τα χρήματα, σας λέω, είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από προγράμματα που τρέχουν για να, πάνε σε έργα, να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση στις δημοτικές επιχειρήσεις για την ποιότητα ζωής, για την καθημερινότητα. Και όχι για αυτό. Να πληρώνουμε λεωφορεία για να πάμε σε πάσης φύσης. Εγώ αυτό λέω. Συγκεντρώσεις. Ναι. Εκεί το πήγα για την ιδεολογική πλατφόρμα. Μπορεί λοιπόν ο κάθε πολίτης λοιπόν μπορεί που διαφωνεί και δικά μου άτομα ήταν ενάντια στις συμφωνίες. Στη συμφωνία αυτή και στις... Τέλος πάντων. Ο κάθε πολίτης μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη, να πληρώσει και να πάει όπου θέλει να πάει. Εγώ προσωπικά συμφωνώ μαζί σας έτσι. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνουμε καθαρό. Δεν νομίζω ότι ο Δήμος ή καθαρά, τα κόμματα ή μπορούν να... Έχουμε μια ερώτηση τηλεθεάτρια στην οποία εγώ, επειδή εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω και τα ζητήματα και πρέπει να το παραδεχτώ. Τι γνώμη έχετε για το κτίριο του Αγροκηπίου και τι σκοπεύετε να κάνετε? Στο πάρκο πολλαπλών χρήσεων μάλλον εννοεί και εκεί σε αυτό. Ναι, θα σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια προβλήματα ως Δήμος Ευρωδέας και χαίρομαι που μπαίνουμε και σε αυτά τα ζητήματα όλο με πάει σε κάτι περίεργες ερωτήσεις, οι οποίες βεβαίως χαίρομαι. Όμως θα έλεγα ότι εκεί μπορούμε να κάνουμε μία ανάπλαση. Είναι μία κατάσταση απαράδεκτη. Είναι μία κατάσταση μέσα στη Βρωμιά. Πρέπει να καθαρίσουμε, να αναπαλαιώσουμε εκείνο το στέγαστρο που υπάρχει, να κάνουμε μια καλή δεδροφύτευση και να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους κάποιες εκδηλώσεις που θα προσελκύσουν κόσμο και από την περιοχή μας, αλλά κυρίως και έξω από την περιοχή μας, να γίνει γνωστή η Πτολεμαΐδα πέρα από το Λιγνίτη και σε άλλα θέματα. Έχει μια τεράστια πολιτιστική δράση συλλογική, είναι αξιέπαινη. Αυτή πρέπει να την εντάξουμε οργανωμένα και συντονισμένα σε μια καλή προσπάθεια, αλλά εδείκνυται ο χώρος πρώτον να γίνουν οι εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα σε συνεργασία με τους συλλόγους και τη συνδρομή του Δήμου, επιμένω, κάτι αντίστοιχο που γίνεται στα Γρεβενά και στην Κοζάνη και λείπει από την Πτολεμαΐδα. Για τις απόκριες και γιατί όχι τη χειμερινή περίοδο να δημιουργήσουμε μια μεγάλη Λιλιπούπολη, κάτι που το οποίο το έχουμε σχεδιάσει. Χριστουγεννιάτικη. Ναι, μέσα στη... ναι. Χριστουγεννιάτικο χωριό, ας το πούμε. Ναι. Και βεβαίως μπορεί εδώ. Το έχετε σχεδιάσει. Ναι, γιατί μου κάνουν χρόνια παράπονα, φίλε, από την Ορδέα. Ναι, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Έχετε δίκιο. Φέτος κάτι πήγε να γίνει. Όχι. Εμείς δεν θέλουμε. Πέρυσι ήταν τραγική κατάσταση. Φέτος νομίζω ότι κάτι πήγε να γίνει. Κύριε Πιάτσο, δεν θέλουμε να μειώσουμε την προσπάθεια καμιάς δημοτικής αρχής. Και επειδή είχα ένα παράπονο από κάποιον φίλο αντιδήμαρχο, εμείς εκθέτουμε την πραγματικότητα που υφίσταται. Ότι φέτος τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, δεν θέλουμε να γίνονται προσπάθειες. Εμείς θέλουμε να προσδώσουμε κάτι διαφορετικό λοιπόν. Ποιο είναι το διαφορετικό? Να τολμήσουμε κάτι παραπάνω από αυτό που γίνεται. Okay. Και θέλω να πω ότι μπορεί η πόλη της Πτολεμαΐδας είναι μια επίπεδη πόλη. Προσφέρεται για πάρα πολλά. Προσφέρεται να κάνουμε και αυτό που σας είπα εκεί στο πάρκο εκτάκτων αναγκών. Προσφέρεται και για την εμποροπανήγυρη, η οποία είναι αποδιοργανωμένη. Νομίζω ότι ήταν χειρότερη καθάριση πλευράς φέτος. Okay. Να την εντάξουμε μέσα στο κέντρο της πόλης, εκεί που είναι η λαϊκή αγορά. Στην οποία λαϊκή αγορά. Αυτό θα ρωτούσα. Λαϊκή, τι θα κάνετε? Στη λαϊκή αγορά υπάρχει μια. Σας είπα ότι έχουμε αξιοποιήσει φίλους από τον Σύλλογο Μηχανικών και από τους αρχιτέκτονες και ήδη υπάρχουν προτάσεις έτοιμες. Και χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία μπορούμε να κάνουμε μία ανάπλαση και ένα σκέπαστρο, έτσι δεν θέλω να πω την ιδέα μας. Και σκέπαστρο. Λέω ανάπλαση του χώρου της λαϊκής και αναβάθμιση των υποδομών για τη στήριξη των παραγωγών και των καταναλωτών. Ναι, βεβαίως. Καθαριότητα, το πάρκινγκ. Το έχει κοστολογήσει το σκέπαστρο. Μα επιμένετε συνέχεια στην κοστολόγηση. Υπάρχει. Αλλά είναι το πιο πρακτικό, ναι, κύριε Καρβασίλη. Υπάρχουν προγράμματα αυτή γιατί τη στιγμή. Μπορεί... Να σας πω λίγο. Υπάρχουν προγράμματα αυτή τη στιγμή που τρέχουν και στο εθνικό σκέλος. Δεν είναι άσωτα τα προγράμματα. Ναι, όχι βέβαια. Ποια είναι τα προγράμματα. Ναι. Το ΕΣΠΑ είναι. Και στο εθνικό σκέλος και στο περιφερειακό και βεβαίως από τον τοπικό πόρο και από παντού. Γιατί ο τοπικός πόρος θα πρέπει να κατανέμεται οπουδήποτε πλην τις υποδομές και κάτι... Σκεφτείτε το τοπικό πόρο, για παράδειγμα, από το 2013 ουσιαστικά δεν έχει δοθεί. Γιατί δεν έχει δοθεί? Θέμα της ΔΕΗ εδώ τώρα. Ναι, και γιατί είναι μόνο της ΔΕΗ και δεν είναι και της Δημοτικής Αρχής? Και γιατί δεν πρέπει? Ναι, βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να πιέσει η Δημοτική Αρχή? Να μια μεγάλη σύγκρουση λοιπόν που με προκαλείτε.
Γιατί δεν πρέπει να πιέσουμε λοιπόν μαζί σε συνεργασία. Να πώς θα γίνει πίεση, βέβαια. Μαζί, πείτε, όπου θέλετε να με πάτε. Να κλείσουμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση όλοι επιμένουμε ότι πρέπει να γίνουν πιέσεις, αντιπαραθέσεις για να πάρουμε. Έτσι λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να συνεργαστούν οι ενεργειακοί δήμοι για να φέρουν αποτέλεσμα για την πόλη και για το Δήμο. Πρέπει. Μου διευκρινίζουν ότι εννοούν το νεοκλασικό του αγροκηπίου. Ήταν κόσμο και το έκαψαν γιατί είναι στο έμπα της πόλης. Άρα μιλάμε για αυτό για το ίδιο που είπατε είναι για άλλο. Όχι, άλλο όχι, είναι για άλλο. Λέει, έχει δίκιο ο τηλεθεατής. Σε κάθε περίπτωση έχουμε εντάξει εδώ την συντήρηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση των διάφορων μουσείων και τα λοιπά που έχει η πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα. Επίσης, και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μία διαφορετική πνοή προς την περιοχή, γιατί μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα και δεν μιλάμε και για την, ότι πρέπει να υπάρχουν στο Δήμο και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα τον τουριστικό άξονα του Μουρικίου, όπως για παράδειγμα να αυξήσουμε τις αρδευόμενες εκτάσεις, λοιπόν, και πολλά άλλα πράγματα, να βελτιώσουμε την οδοποιία στους αγροτικούς δρόμους και όλα αυτά που είναι προς την εξυπηρέτηση και του πολίτη που είναι αγρότης ή κτηνοτρόφος. Πώς μπορεί ένας δήμος, μια δημοτική αρχή να βοηθήσει στην απασχόληση, στην αύξηση της απασχόλησης που είναι το μεγάλο ζητούμενο, κύριε Καρβασίλη? Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ένας λόγος που θέλουμε να ασχοληθούμε με συλλογικό πνεύμα είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη αποβιομηχάνηση της περιοχής, όπως είχαν και τεράστια. Και οι προοπτικές δεν είναι καλές, έτσι. Και βεβαίως υπάρχει και μια φοβερή ανεργία στην περιοχή. Θυμάμαι μια αντιπαράθεση που είχε γίνει με την περιφέρεια όσον αφορά τα θέματα που αφορούν γενικότερα το μακεδονικό και τα κονδύλια που πρέπει να έχει η περιφέρεια. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα λοιπόν στην κυβέρνηση. Να, ένα σημείο σύγκρουσης. Θα έλεγα λοιπόν στην κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή τα κονδύλια και τα 35 εκατομμύρια που δίνονται στην περιοχή είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν αντιπροσωπεύουν, έτσι, την υπάρχουσα κατάσταση. Θα πρέπει να αγωνιστούμε σε μια περιοχή η οποία βιώνει την ανεργία, βιώνει την αποβιομηχάνηση. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός κατάλληλος, ώστε να φέρουμε, να αντλήσουμε περισσότερα κονδύλια και να γίνουν μεγαλύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Μπορεί παράδειγμα, να πείτε, λοιπόν, παράδειγμα, τρεις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Σας είπα δύο. Αρδευόμενες εκτάσεις, τουριστικός άξονας. Να σας πω και κάποια άλλη. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και στον αθλητισμό άτομα, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και στην αγορά όσον αφορά στο να κάνουμε ένα ελεγχόμενο πάρκινγκ, θα μπορούσαμε να προσλάβουμε άτομα στην καθημερινότητα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Τι είναι να προσλάβετε? Να προσλάβουμε άτομα μέσα από προγράμματα και μέσα βεβαίως από συμβάσεις. Μπορείτε να πείτε ένα πρόγραμμα πρόσληψης ατόμων στην καθημερινότητα? Θα αντλήσουμε τα κονδύλια από την περιφέρεια και από το κράτος, ναι, και θα προσλάβουμε στις 22-23 πόσα διαμερίσματα, έστω έναν, από πού πάσχουν, έστω έναν απλό συμβαζιούχο εργαζόμενο, ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή να κάνει θα τι, έχει, δηλαδή, αυτό θα σας πω τι θα κάνει λοιπόν. Αυτό είναι μια καινοτομία. Θα κάνει τον καλοπισμό, θα καθαρίζει τα πάρκα, θα συντηρεί κάποια πράγματα, θα είναι παρόν στα να... Δηλαδή θα προσλάβετε, για να καταλάβω, 23 ναι, συμβασιούχους, ναι, βεβαίως, που θα ανανεώνουν, δηλαδή, ναι, θα είναι άλλοι. Γιατί... Ναι, βεβαίως. Θα υπάρχει μια τέτοια. Ναι, γιατί θα είναι οχτάμινο, πόσο θα είναι? Εξάμινο, τι προβλέπει ο νόμος. Ναι, μετά θα αναλαμβάνει κάποιος άλλος. Βεβαίως. Αυτά πώς θα τα πληρώνετε, από πού δηλαδή? Μέσα από τον τοπικό πόρο και μέσα από τα κονδύλια που τρέχουν. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα? Βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα? Έχει γίνει σε άλλες περιοχές. Όπως, ποια περιοχή? Στα Τρίκαλα, για παράδειγμα. Είναι όλοι οι υποψήφοι πάντως στα Τρίκαλα μου αναφέρουν. Πού να σας πω, έτσι, να σας πω λοιπόν, στις Σέρες, να σας πω στη Δράμα. Θέλετε να σας πω και άλλες περιοχές? Άρα θεωρείτε ότι ο Δήμος Ορδέας μπορεί να κάνει προσλήψεις και δεν τις κάνει? Θεωρώ ότι Δήμος είναι θέμα... Θεωρείτε ότι μπορεί να προσλάβει συμβασιούχους? Είναι θέμα πώς... Έχει δυνατότητα να προσλάβει 30 συμβασιούχους και δεν το κάνει? Κύριε Πλιάτσο, είναι τι προτεραιότητες δίνει... Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ναι, είναι τι προτεραιότητες δίνει ο καθένας, ως δήμαρχος και ως δημοτική αρχή. Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί και στον αναπτυξιακό τομέα ένας Δήμος και όχι περιφέρεια ή το κράτος να παίξει καθοριστικό ρόλο? Ο Δήμος σε συνεργασία με την περιφέρεια και το κράτος πάντοτε. Ένας Μάλιστα. Δήμος από μόνος του δεν μπορεί να... Να πάμε λίγο σε δύο ζητήματα που καίνε την πόλη. Ανησυχείτε για το μέλλον της τηλεθέρμανσης
και σαν δημοτική αρχή να εκλεγείτε, τι θα προτείνετε? Ναι, βεβαίως. Ανησυχώ, ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ ήμουνα και ο πρώτος που συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τηλεθέρμανσης ως εκπρόσωπος τότε, γιατί δεν υπήρχαν εργαζόμενοι και ήταν συμβασιούχοι. Και συμβάλαμε για να υπάρχει ένα εργατικό και επιστημονικό δυναμικό πολύ αξιόλογο. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να δημιουργήσει μία μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο μεσοδιάστημα από το κλείσιμο της μονάδας του ΑΕΣ Καρδιάς μέχρι την ένταξη της πέμπτης μονάδας στο δίκτυο, μία μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από βιομάζα, όπως υπάρχουν από ιδιώτες αυτή τη στιγμή. Η οποία θα επαρκεί για να, ναι, βεβαίως, δώσει τηλεθέρμανση στην πόλη. Ναι, βεβαίως. Ένα μεγαβάτ. Πόσα μεγαβάτ? Ένα μεγαβάτ. Κόστος? Το κόστος είναι ελάχιστο, νομίζω. Αν περίπου κρίνω... πόσο είναι, δηλαδή? Γιατί περίπου 1,5 εκατομμύριο είναι για το αμύντεο, και αυτό για συγκεκριμένη χρονική. Εκεί γύρω περίπου. Εκεί γύρω. 1 με 1,5 εκατομμύριο. Ναι, αλλά όχι για ιστοδυνικές. Δηλαδή... Στην αιχμή. Στην αιχμή. Επικουρικά, δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Το οποίο θα το βρείτε, υποθέτω, πάλι λέτε, από πόρους και... Κάπου δεν πρέπει να αντλήσουμε κεφάλαια. Απλά δεν είναι άσωτα, εκεί είναι η ένστασή μου αυτό. Είναι, σας είπα, ο προϋπολογισμός θεωρώ ότι είναι ικανός να δημιουργήσει τέτοια... Λέτε ότι είναι ρεαλιστικός. Ναι, βεβαίως. Είστε υπέρ της συνένωσης της ΔΕΤΥΠ με την ΔΕΑΕ? Κοιτάξτε να δείτε. Ένα μεγάλο θέμα που απασχόλησε πολύ την τελευταία εβδομάδα στην πόλη. Βλέπω ότι παρακολουθείτε πολύ καλά τα δρόμενα της. Θα σας πω το εξής. Θα ήθελα περισσότερο, για την αλήθεια. Τι θα έλεγα εγώ σαν δήμαρχος? Το πρώτο πράγμα που θα φρόντιζα είναι να έρθω σε διάλογο με τους εργαζόμενους. Πριν οποιαδήποτε απόφαση. Θεωρείτε ότι δεν έγινε ο διάλογος που θα έπρεπε να γίνει? Αν κρίνω από το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο που παραβρέθηκα και ήταν ένα μπάχαλο στην κυριολεξία, μάλλον δεν έγιναν οι ανάλογες κινήσεις. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα... Ώστε να υπάρχει προετοιμασία. Πρώτα θα πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι και το επιστημονικό προσωπικό ότι είναι απαραίτητο ή όχι να γίνει μια τέτοια ενοποίηση, να το καταλάβουν και στη συνέχεια να προβούμε σε βήματα τέτοια που να μην δημιουργούν αυτές τις εντάσεις, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, από εδώ και πέρα έγινε και, σιγώνα, και σε κάθε περίπτωση μπορείς να αξιοποιήσεις το υπάρχον εργατικό ή επιστημονικό προσωπικό και σε άλλες δομές της επιχείρησης. Θα έλεγα στις τεχνικές υπηρεσίες, αν υπάρχει πλεονάσμα προσωπικό. Είστε θα ικανοποιημένος από τις τεχνικές υπηρεσίες? Κοιτάξτε να δείτε, οι τεχνικές υπηρεσίες καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά θέλει μια καλύτερη στελέχωση. Όταν λέτε στελέχωση, από άλλες υπηρεσίες ή αλλαγή? Και νέο προσωπικό μέσα, επιστημονικό προσωπικό. Το οποίο πρέπει να προσληφθεί όμως και αυτό. Και βεβαίως πρέπει να προσληφθεί. Πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, δηλαδή. Εννοείται. Αυτό είναι εθνικό θέμα, βέβαια. Και εθνικό θέμα, αλλά και βεβαίως μπορεί να υπάρξουν μέσα κάποιες συμβάσεις ή κάποιες συνεργασίες που να βελτιώσουν. Ίσως, αυτό σας το είπα και προηγούμενα. Ναι. Κοινοφελείς, ίσως, για παράδειγμα. Έτσι, αλλά αυτό, έτσι. Ναι. Ρώτησα για τις τεχνικές, γιατί ρωτώντας και ψάχνοντας 2-3 ζητήματα να συζητήσουμε, ξέρετε τι μου είπανε στην δημότητα σας. Ρώτησα τον λέει για την κατάσταση των δρόμων, για τις λακκούβες και για τα πεζοδρόμια. Έτσι, λοιπόν. Ναι, δηλαδή, είναι μεγάλη εντύπωση. Ναι, και μάλιστα... Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τις τεχνικές υπηρεσίες. Κάποιος πραγματικά φίλος δυσαρεστήθηκε στην συνέντευξη που έδωσα, ότι λέει δεν είναι η πραγματικότητα που επικρατεί αυτή που αποτυπώνεται στη συνέντευξη, ρε Καραβασίλη. Οι πολίτες όμως είναι θυμωμένοι, το διαπιστώνετε κι εσείς. Είναι θυμωμένοι από την καθημερινότητα, γιατί αυτή τη στιγμή και οι λακκούβες και τα πεζοδρόμια και η καθαριότητα της πόλης και τα πάντα. Και οι λάμπες, μου λένε. Ναι, βράδυ. Και οι λάμπες και όλα υπάρχουν αυτά. Σε μια που υπάρχουν ζητήματα. Σκοτεινά παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε σε μια καλή συνεργασία με την ΔΕΗ και με το υπάρχον προσωπικό για τις τεχνικές υπηρεσίες, μια συντήρηση κατάλληλη. Και βεβαίως να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι παροπλισμένα μηχανήματα που προηγούμενες δημοτικές αρχές τα πήραν για να έχουν μια καλύτερη ασφαλτόστρωση και καλύτερη οδοπία, και είναι παρατημένα. Είναι χαλασμένα αυτά τα μηχανήματα. Με ένα μηδαμινό. Λόγω αθλεψίας, λόγω μηδαμινό. Δεν ξέρω ποιος λόγος. Είναι δικό τους θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι παροπλισμένα. Θα τα αξιοποιήσετε, λοιπόν. Ναι, με ένα μικρό κόστος θα τα συντηρήσουμε, γιατί είναι σύγχρονα μηχανήματα. Ήταν επί δημαρχίας του κυρίου Τζουμαρή, αν δεν κάνω λάθος. Μπορούμε να πάρουμε αυτό το μηχάνημα και σιγά σιγά με τη συνδρομή και πολλών άλλων να μπορέσουμε να κάνουμε την οδοπία. Έτσι δεν είναι?
Γιατί, για παράδειγμα, λοιπόν, έγινε η ειδοποίηση στα νεκροταφεία, που είναι μια αξιόλογη κατάσταση που έκανε ο σημερινός δήμαρχος? Δεν μπορεί η ίδια κατάσταση, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική. Ήρθε η Τέρνα, λοιπόν, και κατασκευάζει την πέμπτη μονάδα. Οκ. Mm-hmm. Okay. Ως ανταποδοτικά έργα προς την περιοχή μας. Ήρθε η πέμπτη μονάδα, ανήκει στον Δήμο Εορδαίας και κάνει μια μεγάλη επένδυση 1,5 δις. Τι αφήνει φεύγοντας την περιοχή μας? Τι αφήνει, μπορείτε να μου πείτε, κύριε Πλιάτσο? Ενώ ότι δεν υπήρχε η διεκδίκηση περισσότερο. Όχι μόνο δεν υπήρχε η διεκδίκηση, υπάρχει μια διασπάθηση κάποιων κονδυλίων στο να δώσουμε κάποιες φόρμες εδώ που πρέπει και αυτές να γίνουν σε ένα σύλλογο, στον Τάδε, στο Δίνα κτλ. Διασπάθηση από το Δήμο. Όχι από το Δήμο, από την συγκεκριμένη εταιρεία. Όχι συντονισμένα. Θα πρέπει να επιλέξουμε εμείς, λοιπόν, στην πόλη και στο Δήμο μας ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό γεγονός, το οποίο με την χρηματοδότηση και τη συγκεκριμένη εταιρεία, που πρέπει ανταποδοτικά να αφήσει κάτι στην πόλη, να υπάρχει. Αρχικά η Δημοτική Αρχή συγκεκριμένη πήγε κόντρα και στο ΣΔΙΤ. Τώρα... Και όχι μόνο, και στη συνέχεια. Τώρα ανοίγουμε μία πληγή. Άρα, λοιπόν, το μυστικό ποιο είναι? Ότι υπάρχουν δύο πυλώνες. Είναι ο πυλώνας που λέγεται Περιφέρεια και ο πυλώνας που λέγεται ΔΕΗ. Λοιπόν, με αυτούς τους πυλώνες είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαστούμε. Όπου υπάρχει διαφωνία, υπάρχει σύγκρουση. Όταν λέμε σύγκρουση και αγωνιστικότητα, αυτό εννοούμε. Σε κάθε περίπτωση δεν παίρνουμε και παίρνουμε τις σημαίες και βγαίνουμε στον δρόμο και λέμε αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε πού, στο πουθενά? Υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι πυλώνες, η περιφέρεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια κόντρα ποιος έφερε την πυροσβεστική σχολή? Και η περιφέρεια και ο Δήμος. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό? Λείπει το θέμα της συλλογικότητας. Κύριος Περιφέρεια, μάλλον έφερε. Λείπει το πνεύμα της συλλογικότητας. Τι έχει προσφέρει? Και είναι το εγώ. Λοιπόν, με το εγώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η προσβεστική σχολή τι έχει προσφέρει στην Τολεμαϊδα? Έχει προσφέρει αυτά που θα μπορούσε στην τοπική κοινωνία, ίσως? Έχει προσφέρει, θα έλεγα. Και γιατί έχουμε, λοιπόν, τους σπουδαστές, και γιατί γίνονται κάποιες βελτιώσεις εκεί στην υπάρχουσα κτηριακή υποδομή και αφήνουν κάποια χρήματα στην περιοχή και λίγο κινείται η αγορά. Το πρόβλημα στην πόλη γενικότερα και στα δημοτικά διαμερίσματα, στο Δήμο Εορδαίας, είναι ότι πρέπει να κάνουμε, κύριε Πλιάτσο, έξυπνες κινήσεις. Κινήσεις αποτελεσματικές που να προσελκύσουμε με διάφορες εκδηλώσεις ενταγμένες στις τέσσερις εποχές του χρόνου, τέτοιες εκδηλώσεις μέσα από συλλογική προσπάθεια των συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων, του εμπορικού κόσμου. Δεν θα πω εγώ που θα πάει η εμποροπανήγυρη. Πάντως η εμποροπανήγυρη είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Νομίζω αναγνωρίζετε από όλους. Η καθημερινότητα είναι επίσης μια παράδεκτη κατάσταση. Τα σκυλιά επίσης είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Τι θα κάνετε με τα σκυλιά, κύριε Καρβασίλη? Ήδη έχουν ρωτήσει δύο τελευταίες. Ναι, να σας πω με τα σκυλιά. Λοιπόν, ήδη με τα σκυλιά έχω ασχοληθεί 10 μέρες. Το έχω πει και στην προηγούμενη συνέντευξη. Βρέθηκα με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Μερικοί φίλοι μου λένε να μην μιλάς για επιθέσεις στους πολίτες. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν επιθέσεις στους πολίτες. Τα σκυλιά είναι τα αδέσποτα στην πόλη. Τα καταγράφουν τα site συνέχεια. Είναι πάρα πολλά. Όπως και σε ένα τηλεπαιχνίδι, ποια είναι η πρώτη πόλη, λέει, που έχει τις περισσότερες λακκούβες? Θα θυμάστε, σε ένα τηλεπαιχνίδι, Πτολεμαϊδα, λέει. Αυτό, το θυμάμαι, αυτό είναι, αλλά... μια παράδεκτη κατάσταση. Με, λοιπόν, τα σκυλιά, λοιπόν, τι θα κάνουμε? Με τα σκυλιά αυτό που θα κάνουμε είναι να καταρχήν να συνεργαστούμε απόλυτα με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Υπάρχει μια παρεξήγηση των πολιτών με τις φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά και οι φιλοζωικές οργανώσεις. Έχουν και οι δύο πλευρές την ευθύνη γι' αυτό? Έχουν κυρίως, θα πρέπει να εντοπίσουμε πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει ένα σύγχρονο κοινοκομείο. Έτσι. Ούτε έχει άδεια. Ούτε άδεια ούτε έχει άδεια. Αυτό. Είναι για 92 σκυλιά και αυτή τη στιγμή έχει 267. 200... Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες που συντηρούν την κατάσταση και τις τροφές κάποιες κυρίες εκεί από τις φιλοζωικές οργανώσεις. Και αν αφήσουν αυτά τα αδέσποτα, θα πληθαίνουν μέσα στην πόλη και τα φαινόμενα θα είναι τεράστια. Υπάρχουν βεβαίως και τα σκυλιά μέσα στην πόλη που δημιουργούν τα τεράστια προβλήματα. Τι πρόκειται να κάνουμε εμείς, λοιπόν? Καταρχήν, υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία που πρέπει να αλλάξει. Σε συντονισμό με όλους τους Δήμους, θα σας πω στη συνέχεια. Έγινε μια προσπάθεια. Θα σας πω στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή. Μέχρι να αλλάξει όμως. Μια φιλότιμη προσπάθεια έγινε από μια συναδέλφισσα στα Ορυχεία, σε μια υποδομή εκεί που έχει δημιουργηθεί στο βόρειο τομέα και η οποία μπορούμε να
δημιουργήσουμε σε μεγαλύτερη έκταση μια κατάλληλη υποδομή. Εννοείται σύγχρονο, αδειοδοτημένο. Σύγχρονο, αδειοδοτημένο. Που να χωράει, ας πούμε, δυναμικότητα 400. 400 και παραπάνω. Οι εκτάσεις, δόξα τω Θεώ, στην ΔΕΗ είναι τεράστιες. Mm-hmm. Και η ΔΕΗ βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, με τις φιλότιμες προσπάθειες και τη συνεργασία της ΔΕΗ έγινε αυτό το κοινοκομείο. Και θα έλεγα στη συνέχεια να συνεργαστούμε με τους κτηνιάτρους, να στηρώσουμε τα ήδη υπάρχοντα αδέσποτα στην πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα και στη συνέχεια να απαιτήσουμε την εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή, ο πολίτης που έχει ένα σκυλάκι θα πρέπει να έχει άδεια και τσιπάκι και όταν... Εννοείται να την απαιτήσετε με τη συνδρομή της αστυνομίας. Γιατί εννοείται αστυνομία και τη συνεργασία βεβαίως. Και τη δημοτική θα αξιοποιήσουμε και την... Δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία είναι απούσα από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι οργανωμένη. Και στη συνέχεια, ένα λεπτό να ολοκληρώσω, και στη συνέχεια είναι το γεγονός ότι θα πρέπει. Πού είναι το πρόβλημα με την νομοθεσία? Ότι αφού μαζέψουμε όλα αυτά τα σκυλιά και κάνουμε τη στήρωση κτλ., πρέπει μετά να τα δώσουμε σε υιοθεσία. Η υιοθεσία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι αυτό το νόμο. Αλλιώς επανεντάσσεται στο φυσικό του περιβάλλον. Έτσι, μπράβο. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Ωραία. Αν δεν αλλάξει αυτό όμως. Αν δεν αλλάξει, τέλος πάντων, δεν θα τα αφήσουμε μέσα στην πόλη. Σε κάθε περίπτωση. Θα τα συντηρήσουμε, θα τα ταΐσουμε, θα τα κρατήσουμε εκεί, θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Εκεί πού? Μέσα σε αυτόν τον χώρο, στο κοινοκομείο με την άδεια. Θα προσπαθήσουμε να τα ταΐσουμε, να τα συντήσουμε, να τα συντηρήσουμε, να είναι σε κανένα καλό περιβάλλον. Θα προσπαθήσουμε να εντείνουμε τις μεγάλες. Φαίνεται ότι έχει τα μεγάλα. Ναι, βεβαίως, 10 μέρες. Ναι, τι κόστος έχει αυτό, θα σας πω πάλι εκεί. Παραπάνω από 10.000 δεν έχει. Στην Κοζάνη, στο ναι. Δήμο. Ναι. Το ετήσιο κόστος για τα δέσποτα είναι 110.000 ευρώ. Σας είπα, να κάνεις την περισυλλογή αυτή. Και το δεν ετήσιο. Ναι, ναι, το ετήσιο είναι. Είναι 110.000 περίπου. Δεν το γνωρίζω. Σε κάθε, δηλαδή το 100, σε κάθε περίπτωση, 10, είναι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ και υπάρχουν φιλότιμες προσπάθειες και από πολίτες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση και να μειώσουμε το κόστος. Ναι, γιατί και ΔΕΗ, όλο αυτό. Και η ΔΕΗ. Όχι, έχετε ωραίες ιδέες, αλλά κύριε Πιάτσο, έχουν κόστος αυτό. Επιμένετε όλο. Επιμένεται όλο. Μα μου λέτε ωραίες ιδέες. Να κοστολογείται μια κατάσταση. Μα... Όλα δεν είναι με το χρήμα. Υπάρχει καλώς και μια. Καλώς είναι όμως. Είναι και με το χρήμα. Σας είπα χρηματοδοτικά. Εγώ σας είπα συγκεκριμένο προπολογισμό. Δηλαδή ξέρω στο Δήμο Κοζάνης είναι 100.000. Χρηματοδοτικά εργαλεία σας είπα και σας είπα αυτή τη στιγμή ότι για το πολύ συγκεκριμένο ζήτημα μπορούμε να δούμε εύκολες λύσεις σε συνεργασία με πολίτες που προσφέρονται και με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν σε αυτό. Να χρηματοδοτήσει η ΔΕΗ, ας πούμε, το. Η ΔΕΗ συντηρεί όλη την κατάσταση που είναι στο κοινοκομείο. Αυτή τη στιγμή στο βόρειο τομέα. Και είναι προς τιμή της. Ναι, ένα σύγχρονο όμως κοινοκομείο. Ναι, θα πετύσει. Άλλα τόσα. Αυτά λοιπόν να στα βάλει ο Δήμος. Ναι, θα βάλει ο Δήμος εκεί, θα βάλει στην λαϊκή, θα βάλει αλλού. Το θέμα είναι. Πώς, τι πρέπει να την παρατήσουμε την πόλη? Άλλο πράγμα λέγω. Το θέμα είναι. Φτάνουν τα λεφτά. Γι' αυτό ρωτάω. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ένα βάθος. Σε ένα βάθος, να σας πω. Πόσο τα κοστολογεί. Έχετε δίκιο. Σε ένα βάθος λοιπόν τετραετίας υπάρχουν ζητήματα άμεσης υλοποίησης, τα οποία τα δείγματα αυτά θα φωνούν. Και αυτά είναι η ποιότητα ζωής, η καθημερινότητα, τα σκυλιά. Και βεβαίως υπάρχουν ζητήματα που θα τα δρομολογήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, η λαϊκή αγορά για να επανέλθει, στη λαϊκή αγορά να επανέλθει η μποροπανήγυρη έχει κόστος. Όχι μεγάλο, αλλά το στέγαστρο έχει. Αυτό θα εννοώ. Ναι, ναι. Τα στέγαστρα πια, τα ξύλινα. Εσείς μιλήσατε για στέγαστρο. Δεν ξέρω το στέγαστρο. Το στέγαστρο. Το στέγαστρο. Ότι έχετε κάτι καλό στο μυαλό σας. Ναι, βεβαίως. Το στέγαστρο. Κάτι μόνιμο, όχι για να ξέρετε. Μόνιμο. Το στέγαστρο, αυτό δεν είναι σε βάθος τετραετίας. Δεν μπορεί να γίνει στον χρόνο. Προφανώς. Τα σκυλιά τα παίρνει ο καθένας σπίτι του. Παιδιά, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Την εξήγησε ο υποψήφιος δήμαρχος στην σχολή του. Βεβαίως και έχω ασχοληθεί 10 μέρες. Και υπάρχει η νομοθεσία η οποία σε συνεργασία με τους Δήμους πρέπει άμεσα να αλλάξει. Έχετε δίκιο για όλα αυτά. Ναι, κάνουν ζημιές, ξεράθηκαν τα χόρτα και τα λούγια. Ρυπαίνουν κτλ. Αλλά ο κ. Καρβασίλης εξήγησε νομίζω και το θεσμικό πλαίσιο. Επίσης με ρωτούν πολύ για το κάπνισμα. Θα εφαρμόσετε πλήρως τον αντικαπνιστικό νόμο? Αυτό δεν θέλει κόστος. Είναι αλήθεια ότι. Ποιο είναι το πρόβλημα στην πόλη? Το πρόβλημα στην πόλη λείπει ο διάλογος με τα καταστήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν σε ένα κατάστημα εφαρμόζεται ο νόμος και σε κάποιο άλλο κατάστημα ή καφετέρια δεν εφαρμόζεται ο νόμος, υπάρχει πρόβλημα. Όχι, το πρόβλημα. Εδώ είπατε κάτι πριν με τα λεπτά. Ναι, ναι. Η δημοτική αστυνομία. Ναι, ένα λεπτό. Εκεί πηγαίνει η δημοτική αστυνομία. Εννοείται ότι. Και επιβάλλει πρόστιμο. Ναι, πρώτα, έτσι είναι. Ναι, θα σας πω. Να σας πω εγώ τι θέλουμε να κάνουμε. Mm. Να καλέσουμε όλους τους καταστηματάρχες και τον εμπορικό κόσμο και τα καταστήματα και το σωματείο τους σε ένα διάλογο. Mm.
και να τους πούμε ότι ο Δήμος είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει την νομοθεσία όσον αφορά το κάπνισμα και βεβαίως σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα πούμε ένα μήνα να ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Όποιος... Άρα θα κάνετε αυτό που ακριβώς έκανε ο Δήμος Κοζάνης. Θα κάνουμε μέσα από κάλεσε, διάλογο. Κάλεσε εδώ και 3-4 μήνες. Δεν ξέρω αν το έκανε, είναι αξιόπινος αν το έκανε ο Δήμος. Αλλά τον εφάρμοσε μετά. Και πολλές άλλες. Άρα είστε αποφασισμένος περισσότεροι... να θέσετε τον τύπο επί των ύλων στους καταστηματάρχες και στον εμπορικό και να τους πείτε εγώ σαν Δήμαρχος. Είναι σκληρή έκφραση αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι μαζί. Είναι σκληρή έκφραση. Θα έλεγα ότι μαζί με τους καταστηματάρχες. Μα το μαζί, αν δεν θέλουν, άρα να αρνηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλουν. Εγώ με όσους έχω συζητήσει, συζητάω στην καθημερινότητα. Γιατί ο ένας καταστηματάρχης βλέπει τον άλλον, ο άλλος βλέπει τον άλλο και τέλος πάντων. Άρα εσείς ως ενδεχόμενος επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής, δεν πρέπει να δώσετε την κατεύθυνση να πείτε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος τελεία και πάμε. Αυτό σας είπα. Μέσα από το διάλογο αυτό, το ναι, θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Επιβάλλοντας και τα κατάλληλα πρόστιμα με τη δημοτική αστυνομία. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Άρα θα αξιοποιήσετε και τη δημοτική αστυνομία σε αυτό το τομέα. Και όχι μόνο. Η δημοτική αστυνομία πρέπει να αξιοποιηθεί στην απαράδεκτη κατάσταση του πάρκινγκ που συμβαίνει μέσα στην κεντρική πλατεία. Που ανεξέλεκτα ο καθένας. Όπου θέλει. Παρκάρει πραγματικά όπου θέλει. Αυτή δεν είναι, μια κατάσταση η οποία μας φύγει. Είναι σε σημείο εξοργιστικό ώρες, μπορώ να το πω. Άρα λοιπόν αυτό είναι κόστος. Καθόλου καθόλου. Η εικόνα της καθημερινότητας είναι κόστος. Θεωρείτε ότι δεν έχει τη βούληση η δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Να σας πω το ερώτημά σας εύστοχο, αλλά η δημοτική αρχή κρίνεται και οι δημοτικές αρχές για αυτό που έχουν πράξει. Άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης να πατάξει το φαινόμενο του παράνομου πάρκινγκ και τον εξέλιξη. Είναι θέμα τι προτεραιότητα θέτει ο κάθε δήμαρχος και η κάθε δημοτική αρχή. Οι προτεραιότητες μας λοιπόν, οι πρώτες προτεραιότητες που δεν κοστίζουν, γιατί όλα τα μεταφράζουμε στο χρήμα, τα 3-4 πρώτα ζητήματα και οι πρώτοι άξονες δεν κοστίζουν λοιπόν. Να πάμε λίγο και είναι και, τα πρώτα αιτήματα των πολιτών. Αυτό είναι αλήθεια. Να πάμε τώρα και κλείνοντας σιγά σιγά τη συνέντευξη σε δύο ακόμα ζητήματα. Το ένα είναι το για αθλητικές υποδομές. Ναι. Έτσι, από ό,τι κατάλαβα, έχετε ασχοληθεί, βλέπετε το θέμα. Βεβαίως. Και με το κολυμβητήριο και με το γήπεδο. Με το γήπεδο, τι θα προτείνετε να γίνει καταρχήν? Το γήπεδο υπάρχει και μία κατά το παρελθόν σκέψη από διάφορους δημοτικούς συμβούλους ή δημάρχους της περιοχής. Ότι κατά τη γνώμη μου, το συγκεκριμένο γήπεδο θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ελεύθερο πάρκινγκ. Ελεύθερο. Ελεύθερο πάρκινγκ. Θα πρέπει εκεί να δημιουργήσουμε μία υποδομή για να εντάξουμε τα αστικά λεωφορεία και τα υπεραστικά στο 1 τέταρτο λοιπόν του γηπέδου, το υπόλοιπο να είναι ελεύθερο πάρκινγκ και το γήπεδο να αξιοποιηθεί λοιπόν προς τις εγκαταστάσεις, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Φούφα. Εννοείται εκεί να γίνει το γήπεδο το καινούργιο. Το καινούργιο γήπεδο. Έτσι, πάντοτε βέβαια σε βάθος χρόνου και αξιοποιώντας και την ομάδα του Εορδαϊκού και όλες τις ομάδες που είναι στα δημοτικά διαμερίσματα, για να μην παρεξηγηθούμε. Και τον Εορδαϊκό. Εννοείται αξιοποιώντας να παίζουν εκεί, εννοείται. Και να παίζουν εκεί και να έρθουμε σε μια συνεργασία μέχρι για να ομάδες, υπάρχει ομάδες το πολύ, μια αθλητική τέτοια υποδομή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα γήπεδα και τις αθλητικές υποδομές. Το κολυμβητήριο που είναι εγώ θεωρώ ότι σήμερα η ομάδα έχει δύο στρατηγικά πλεονεκτήματα. Στην περιοχή, το κολυμβητήριο και τα γήπεδα τένις. Τρία, και τα γήπεδα. Και τα γήπεδα τένις. Και ο κλειστός στίβος με την μπάλη. Εντάξει. Έχουν δείξει καλά δείγματα. Και όλοι, να μην μειώνουμε την προσπάθεια. Και εγώ δεν υποτιμώ κανένα. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτά τα δύο είναι πραγματικά συγκριτικά πλέον. Έχω επισκεφθεί λοιπόν το γήπεδο των τένις. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια που κάνει. Με τον Τσιτσιπά, με τη Σάκαρη και όλο αυτό. Το τένις στην Ελλάδα φαίνεται ότι θα πάει μπροστά. Έχει τις καλύτερες εγκαταστάσεις στη Δυτική Μακεδονία. Δίκιο έχετε. Έχει επισκεφθεί δύο φορές και οι. Και φοβερές εγκαταστάσεις. Φοβερές εγκαταστάσεις. Καλή δουλειά αρχίζει ο σύλλογος. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που μας θέσανε είναι η οδοποιία. Είναι το πάρκινγκ. Θεωρώ ότι με μια καλή συνεργασία και με ιδιώτες και με τη ΔΕΗ. Μπορεί να το πάρκινγκ δεν κοστίζει. Ύστερα μια μικρή κερκίδα. Και βέβαια η δεδροφύτευση. Ξέρετε, επιμένω πάλι στη ΔΕΗ, με την καλή ή κακή έννοια πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Και όπου δεν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και υπάρχει διαφωνία θα συγκρουστούμε. Δηλαδή η ΔΕΗ έχει δεδροφυτεύσει σχεδόν όλη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Δηλαδή αν πούμε σήμερα στο τμήμα, στο αξιόλογο τμήμα της ΔΕΗ, ελάτε και δεδροφυτεύστε τα γήπεδα του τένις, που είναι ένα έρημο τοπίο, βεβαίως, γιατί δεν θα το κάνουν. Και έχουν ένα σύγχρονο μηχάνημα που μπορεί να πάρει το δέντρο, έτσι ένα δέντρο ενός 2 μέτρων και να το τοποθετήσει εκεί. Αυτό που είπε ο κύριος Παναγιωτάκης στην περίφημη αυτή συνέντευξη, την πρόσφατη,
στο Λεχνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, ότι θα πάρουμε μια ομάδα βόλη, μάλλον γυναικών από ό,τι κατάλαβα, οι ανδρών. Είναι στη θετική κατεύθυνση, θα τη χρηματοδοτήσουμε εμείς ώστε να φτάσει Α1, υποθέτω. Είναι ένα θετικό γεγονός, γιατί όχι. Η ιστορία με το στούντιο που ο κ. Παναγιώτακης είπε θα γίνει Hollywood εδώ ουσιαστικά και θα έρθουν μαζί με τον κύριο Μουμουλίδη. Ο κ. Μουλίδης είναι λίγο πιο συγκρατημένος με τον κύριο Καρυπίδη. Τώρα, ποιανού ιδέα είναι, δεν ξέρω. Το film office είναι ενδιαφέρον. Ο κ. Παναγιωτάκης, βέβαια, μάλλον λαθασμένα, σήκωσε πολύ ψηλά τον πύχη και μίλησε για Hollywood, για αστέρες, για πολύ γνωστές επιχειρήσεις. Τέλος πάντων, κάθε προσπάθεια που βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση και προσελκύει επισκέπτες στην πόλη είναι καλοδεχούμενη. Θα το στηρίξετε αυτό, αυτή την ιδέα. Καλοδεχούμενη, δηλαδή, γιατί όχι, να μην το στηρίξουμε. Είναι ρεαλιστικό, πιστεύετε? Θα δείξει ο χρόνος. Το θέμα δεν το γνωρίζω πολύ καλά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται άλλης αρμοδιότητας. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι ό,τι εκδήλωση έτσι δυναμώνει την πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα με επισκέπτες είναι καλοδεχούμενη. Όπως και η Ψυκάμενος, για παράδειγμα, η πόλη γιορτάζει η εκδηλώση. Ναι, βεβαίως. Ήταν μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Και συνεχίζεται. Και συνεχίζεται και πρέπει να την εντάξουμε. Αλλά πρέπει να γίνει οργανωμένα. Δεν πρέπει να γίνει μόνο από την Ψυκάμενο. Πρέπει να γίνουν και από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Γιατί μόνο από την Ψυκάμενο, καταλάβατε. Από ό,τι κατάλαβα πάντως έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι άλλο Ψυκάμενος, άλλο συλλογές. Ακριβώς. Κάπως... Αυτό πρέπει να δημιουργηθεί. Αυτό έχω καταλάβει. Αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να του βάλετε όλου μαζί. Αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε κάτι θετικό για το Δήμο και την πόλη που και με τις απόκριες και με την Καθαρά Δευτέρα και με, να σας πω, μια άλλη έξυπνη ιδέα. Λοιπόν, με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τα καταστήματα της περιοχής. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τους οίκους μόδας, με τη μουσική, με το χτένισμα και όλα αυτά. Αν κάνουμε ένα φεστιβάλ ετήσιο, διαχρονικό στην πόλη, να προσελκύσουμε τέτοιους οίκους, να δώσουμε μια ζωντάνια. Φεστιβάλ μόδας, ας πούμε. Και γιατί όχι. Σε ποιο χώρο? Στον χώρο της κεντρικής πλατείας και μέσα στα στενά που αυτή η τη στιγμή. Πλατεία μήπως θέλει διαμόρφωση και μήπως το λέμε, είναι ώρα να αποκτήσει μια καινούργια πλατεία. Δεν θα το, θα το πω εγώ, κύριε Πλιάτσο. Να σας πω κάτι, Όλα αυτά δεν τα ξέρουμε όλα. Σας είπα από την αρχή το μυστικό, είναι η συλλογικότητα και να ακούμε, να έχουμε ανοιχτά αυτιά. Δηλαδή αυτό θα μας το πει και για το συγκοινωνιακό ένας επιστήμονας, ένας συγκοινωνιολόγος. Και για το θέμα της κεντρικής πλατείας θα μας το πει ένας αρχιτέκτον. Θα μας το πει κάποιος ο οποίος είναι κατάλληλος για να μας πει τι παρεβάει. Πάντως η προσπάθεια και η θέληση να ενταχθεί ένα τέτοιο ετήσιο φεστιβάλ που θα προσελκύσει κόσμο. Φεστιβάλ μόδας, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, γιατί όχι. Επίδειξη μόδας, μουσική, μέσα επένδυση με μουσική, χτένισμα και όλα αυτά. Και ήδη έχουμε έρθει σε επαφές με τέτοια άτομα. Και το θέλουν οι καταστηματάρχες της περιοχής. Η Μίμες Λιχνίτη μου λένε, είναι σχόλιο τηλεθεατή συναδέλφου σας, ότι η Μίμες Λιχνίτη είναι πιο συμμετοχική εκδήλωση. Ναι, βεβαίως. Και με ξένους δρομείς. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο. Είναι ένα στολίδι. Το πάρκο εκεί που έγινε, αυτό το πάρκο Λιγνίτη, είναι ένα στολίδι. Να σας πω κάτι. Γιατί λοιπόν το πάρκο Λιγνίτη συντηρείται και να είναι σε αυτή την ωραία κατάσταση και δεν μπορούμε τις παιδικές χαρές στην καθημερινότητα και τα πάρκα να είναι απαράδεκτα? Ξέρεις τι μου λένε οι πολίτες στην καθημερινότητα? Ότι όλα τα πάρκα και οι παιδικές χαρές είναι κατεστραμμένες. Γιατί δεν έχουμε μοιήσει τον πολίτη και τα παιδιά λοιπόν σε μια κατάσταση. Τι θα κάνουμε λοιπόν σε αυτό? Θέμα. Τι θα κάνουμε, να σας πω λύσεις λοιπόν. Σε κάθε περιοχή εκεί και τετράγωνα που έχει την παιδική χαρά θα κάνουμε ένα κάλεσμα των γονέων. Θα πούμε ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή θα συντηρήσει, θα επισκευάσει, θα φτιάξει μια καλή παιδική χαρά που να αντιπροσωπεύει το σήμερα. Το σύγχρονο σήμερα. Πρέπει να έχει άιζο το, ξέρετε. Έτσι, να ναι. Το σύγχρονο σήμερα. Επιστοποιημένες οι παιδικές χαρές. Λοιπόν, εσείς οι ίδιοι θα αυτοδιαχειριστείτε αυτή την κατάσταση και δεν θα καταστρέψετε τις παιδικές χαρές και τις κούνιες και όλα αυτά που υπάρχουν μέσα σε ένα τέτοιο πάρκο. Και θα έχουμε με την επίβλεψη. Με την επίβλεψη. Επαφείται στον πατριωτισμό των πολεμαδιωτών. Εμείς θα κάνουμε το τόλμημα. Η τήρηση των. Ναι, να ξέρετε, όταν βλέπουν μια παρατημένη κατάσταση. Των κανόνων, ας πούμε. Δηλαδή, όταν βλέπουν μια παρατημένη κατάσταση, κύριε Πλιάτσο, στα πάρκα και στην καθημερινότητα, οι ίδιοι πολίτες δυσανασχετούν και δεν θέλουν να συμβάλλουν. Όταν όμως τους δείξεις ότι η Δημοτική Αρχή έχει την τόλμη και την αποφασιστικότητα να δημιουργήσει κάτι καινοτόμο και κάτι καινούριο. Γιατί λέγαμε το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας είναι η συλλογικότητα και η συνεργασία με τον πολίτη, με τον δημότη, με τον συνδημότη. Αυτό είναι το μυστικό. Θέλω να μου πείτε και βέβαια πάνω σε αυτή την κατεύθυνση να σας πω ότι δημιουργούμε την ανοιχτή επικοινωνία με τον πολίτη, γραμμή του πολίτη στον Δήμο
Και βεβαίως θα υπάρχει αντίστοιχο γραφείο που μέσα σε 5 μέρες στελεχωμένο θα πρέπει να απαντά στα αιτήματα του πολίτη και στους προβληματισμούς. Όλα αυτά που τέλος πάντων σας θέτουν σήμερα εσάς. Δεν νομίζετε ότι είναι μια καινοτομία? Το κρίνουν τηλεθεατές. Το Ποδοσάκιο πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή και για την Εορδαία γενικότερα? Και πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει το νοσοκομείο κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας? Σαφέστατα. Πρέπει να γίνει κέντρο, είναι κατάλληλες υποδομές, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες πόλεις και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιοχής της Κοζάνης, στο Γρεβενό, της Καστοριάς, της Φλόρινας, να το εντάξουμε σε ένα τέτοιο προγραμματισμό που να αξιοποιηθεί όλο το ιατρικό και τεχνικό δυναμικό. Ο κ. Καρυπίδης στις εκλογές του 2014 έκανε λόγο για Κοζανίτικο κράτος στην Πτολεμαϊδα. Πιστεύετε ότι υφίσταται το Κοζανίτικο κράτος σήμερα? Να σας πω κάτι, αυτά είναι... Τέλος πάντων, στις τελευταίες εβδομάδες το ακούω, δεν μπορεί πολύ να σας και από άλλους συνδημότες στην Εορδαία. Να σας πω κάτι που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λένε όχι πάλι στην Κοζάνη. Να σας πω κάτι λοιπόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Πτολεμαϊδα και στο Δήμο Εορδαίας είναι η ίδια η Εορδαία και η ίδια η πόλη. Εμείς δεν μπορούμε να ζούμε υπό τη σκιά καμιάς πόλης. Είτε λέγεται Κοζάνη, είτε λέγεται Καστοριά. Εμείς πρέπει να τολμήσουμε και να κάνουμε ένα σύγχρονο Δήμο Εορδαίας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς πρέπει να βλέπουμε τα δικά μας προβλήματα. Και σε κάθε περίπτωση να αγωνιζόμαστε και να παίρνουμε αυτά που ανήκουν για την περιοχή μας και για το Δήμο. Όσο το δυνατόν περισσότερα. Και σε αυτόν τον τομέα θα έλεγα ότι και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές έχουν κάνει αποφασιστικά βήματα. Δεν θέλω να μειώσω. Δεν θα είμαι εγώ εκείνος που τα ξέρει όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Θέλουμε μία ενεργοποίηση των πολιτών, μια συλλογική προσπάθεια για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πλιάτσο, όμως, η καθημερινότητα και αυτό που επικρατεί σήμερα στο Δήμο είναι μια πραγματικότητα που δεν μας αντιπροσωπεύει. Το τονίσατε αυτό και έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντησή σας στο ερώτημα πάντως γενικότερα για το Κοζανίτικο κράτος. Βεβαίως. Είναι δυνατόν. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Κλείνοντας, θέλω να πάμε στο ζήτημα των ημερών. Φαίνεται ότι το ΛΟΜΕ θα αποκτήσει και δεύτερο τμήμα. Του Πανεπιστημίου, του καινούργιου πλέον Πανεπιστημίου. Δεν θα μιλάμε για ΤΕΙ μευτικής, θα μιλάμε για τμήμα μευτικής του καινούργιου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει και ένα τμήμα εργοθεραπείας, όπως φαίνεται. Ναι, αυτό ακούω. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για τρίτο, αλλά αυτό σε βάθος ίσως 2-3 χρόνια για να γίνει και σχολή. Πόσο σας ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη, πόσο θετική είναι για την πόλη της Πτολεμαϊδας? Σε κάθε περίπτωση είναι θετική εξέλιξη, δίνει ζωντάνια στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνονται οι πολίτες και οι τηλεθεατές για ποιο λόγο, αλλά νομίζω ότι η Πτολεμαϊδα μπορεί να διεκδικήσει και να πάρει και μια σχολή μηχανολόγων και περιβάλλοντος. Τι εννοείται μηχανολόγων? Μηχανολόγων. Η πρώην σχολή μηχανολόγων, ΤΕΙ που ήταν και σήμερα εντάσσεται. Αφού υπάρχει τμήμα μηχανολόγων στην Κοζάνη, υπάρχει πολυτεχνική, θα γίνουν 5 τμήματα εδώ. Ναι, να έχει πολυτεχνική στην Κοζάνη. Ωραία, να γίνει και στην Πτολεμαϊδα. Τι είναι να γίνει στην Πτολεμαϊδα? Ένα τμήμα τέτοιο ή ένα τμήμα περιβάλλοντος. Αφού έχει μηχανικούς περιβάλλοντος στην Κοζάνη, πώς να γίνει στην Πτολεμαϊδα? Γιατί να μην διεκδικήσει η Πτολεμαϊδα να Εννοείται να φύγει από την Κοζάνη και να πάει στην Πτολεμαϊδα. Έχει ένα, ναι, να είναι, υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Μπορείτε να πείτε που θα πάει το δεύτερο τμήμα του ΤΕΙ? Τι εννοείται? Κτηριακά. Κτηριακά. Ναι. Η Πτολεμαϊδα αυτή τη στιγμή έχει 33 κτίρια και βεβαίως μπορούμε να δημιουργήσουμε υποδομές που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, να τα αναπαλαιώσουμε, να τα εντάξουμε σε μια τέτοια αναπτυξιακή προσπάθεια και βεβαίως γιατί όχι και την περιοχή της ΑΕΒΑΛ. Το τμήμα θα ξεκινήσει από Σεπτέμβρη, το εργοθεραπείας όπως φαίνεται. Ναι, ναι. Χρόνο. 150 φοιτητές, σπουδαστές. Ναι, ναι. Πού θα πάνε αυτοί? Αυτό... Εσείς μπορεί να είστε δήμαρχος το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Υπάρχουν υποδομές οι οποίες μπορούμε να... Μπορείτε να μου πείτε 2-3 υποδομές. Όπως είναι οι υποδομές που είναι στην αγροτικές και η ΑΕΒΑΛ. Να πάει στην παλιά ΕΒΑΛ, δηλαδή. Βεβαίως, το κτίριο, το διοικητήριο, να το επαλαιώσουμε, να το κάνουμε ως με κόστος του Δήμου και αυτό, ας πούμε. Γιατί... Θα δούμε που θα το εντάξουμε. Γιατί είναι άμεσο τώρα αυτό, δηλαδή. Ναι, βεβαίως, το ξέρω ότι είναι άμεσο. Το ξέρω ότι είναι άμεσο. Είναι καλό δηλαδή να πάμε να πάει ένα κτίριο εκεί, ένα τμήμα εκεί, ένα τμήμα το μευτικής εκεί που είναι ναι, σήμερα. Μέχρι να δημιουργηθεί μια σύγχρονη υποδομή, κύριε Πλιάτσο, που να την εντάξουμε να γίνει και μια άλλη, ένα κτίριο. Εννοείται. Βεβαίως σε βάθος χρόνου ένα κτίριο σύγχρονο στο οποίο να ενταχθούν. Δεν έχουμε, δεν πρέπει όμως να είναι κάμπους. Να υπάρχουν εστίες, κτίρια, εργαστήρια, εστιατόριο, σίτηση, στέγαση των φοιτητών. Βεβαίως, γιατί είναι, δεν μπορεί να σε δημιουργηθεί. Σε ένα κάμπους ενιαίο, όπως είναι στα Γιάννενα, ας πούμε. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια υποδομή στην Κοζάνη τώρα.
Γιατί να μην δημιουργηθεί. 12 εκατομμύρια. Να μην, να μην δημιουργηθεί και στην Πτολεμαϊδα. Να κάνουμε και άλλα κτίρια, ας πούμε. Αυτό εννοώ. Μα αν δεν υπάρχουν προσωρινά γιατί κάνουμε μέχρι, και στη Φλόρινα. Μέχρι να, γιατί κάνουμε και στη Φλόρινα καινούργια κτίρια. Δηλαδή, πόσα κτίρια θα κάνουμε, αυτό λέω. Όπου, είναι απαραίτητα, όπου είναι απαραίτητα να υποδεχθούν τέτοιες υποδομές και τέτοιες σχολές. Γιατί με την ίδια λογική μπορούμε να πούμε στην Κοζάνη να κάνουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο. Αυτό Κοζάνη. Είναι θέμα της Κοζάνης. Εμείς μιλάμε. Ναι, αλλά το ποδοσάκιο να... είναι υπερσύγχρονο και έχει όλες τις υποδομές για να καταστεί, προσωπική μου άποψη, η έδρα της υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Το πολύ λέω χρόνια. Σωστά. Δεν χρειάζεται ένα καινούργιο κτίριο. Δεν Κοζάνη. Νομίζετε εσείς ναι, ότι. Με τη δική σας λογική, θα χτίσουμε ακόμα ένα κτίριο στην Κοζάνη που χρειάζεται ένα νοσοκομείο καινούργιο. Όχι, αυτό είναι θέμα της Κοζάνης, τι θα κάνει. Είναι η δική σας λογική όμως. Όχι, η δική μου λογική είναι ότι υπάρχει ένα σύγχρονο κτίριο αυτή τη στιγμή που λέγεται Ποδοσάκιο. Μέσα για το Πανεπιστήμιο. Ναι, η λογική σας για το Πανεπιστήμιο. Αλλά εσείς δεν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να υπάρξουν υποδομές αναβάθμισης της πόλης όπως έχουν να κάνουν με τα τμήματα τα συγκεκριμένα που προείπα. Και να μην συνεχιστούν μετά και να έχουμε ρεπορτάζ άλλα όπως είχαμε στην Κοζάνη. Όταν έγινε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τι εννοείται? Το ένα τμήμα στο Βερόπουλο, το ένα στο Μαρινόπουλο. Οι φοιτητές δεν είχαν στέγαση, δεν είχαν σύνταξη. Όχι, βέβαια, σε καμία δεν εργαστήρια. Προσωρινά μέχρι να δημιουργήσουμε μια τέτοια, τους φοιτητές και σε μια τέτοια υποδομή, σίγουρα πρέπει γιατί, να. Καταρχήν δεν υπάρχει ακαδημαϊκή κοινότητα ουσιαστικά. Τεράστια τα προβλήματα. Σε ένα εξαιρετικό τμήμα όπως είναι το τμήμα Μευτικής. Με εξαιρετική δουλειά των ήδη υπαρχόντων διδασκόντων. Το γνωρίζω γιατί. Ήδη... Αλλά τεράστια προβλήματα όμως χωρίς υπάρχουν προσωπικό. Ήδη ένα υποψήφιο ήταν και καθηγητή στη συγκεκριμένη σχολή. Α, θα έχετε και υποψήφιο από εκεί λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Σας δίνω και μία είδηση λοιπόν. Ενδιαφέρον. Κλείνοντας την κουβέντα μας, γιατί θέλετε να γίνετε δήμαρχος, κύριε Καραβασίλη, Ερωδέας? Εύστοχο το ερώτημα. Ίσως θα έπρεπε να το θέσετε πρώτο. Βέβαια, εσείς κάνετε το διάλογο. Μερικές φορές αυτό το πρώτο, μερικές φορές έσχατε. Να σας πω γιατί. Εξαρτάται από την πορεία της κουβέντας. Θεωρώ ότι από όσους θεσμούς έχω περάσει, έχω αφήσει μία προσωπική σφραγίδα. Όπως κάθε πολίτης που ασχολείται με τα κοινά. Με μία τεράστια εμπειρία και για μία θέληση για να πάμε κάποια βήματα μπροστά τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Εορδαίας, τολμώ μαζί με τους συνεργάτες, με αυτούς που έχω συζητήσει, κυρίως με τους νεαρούς, αυτοί οι οποίοι βεβαίως δεν στηρίζουν και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να στηρίξουν, δεν στηρίζουν τη δική μου υποψηφιότητα. Οι νεαροί, όταν το μισό ψηφοδέλτιο είναι από τα 30, έχουμε περιβαντολόγο η οποία είναι 28 ετών. Έχουμε φίλο υποψήφιο που ασχολείται με τα προγράμματα, επιστήμονα, ο οποίος είναι 32 ετών. Άτομα που έχουν κοστολογήσει και έχουν βοηθήσει στο να βγει αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Άρα λοιπόν αυτό με κάνει να τολμήσω να βγω μπροστά στην κοινωνία, ακτινογραφία, για αυτό που έχω πράξει κατά το παρελθόν και δόξα τω Θεώ υπάρχει εμπειρία. Έχω, νομίζω ότι από τη θέση μου, σε συνεργασία και με άλλους θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους, έχουμε βοηθήσει καταρχήν για να γίνει πέμπτη μονάδα. Έχει συμβολιοποιηθεί κατά τη διάρκεια που ήμουν μέλος της διοίκησης. Όταν βεβαίως στον... Κατά το παρελθόν, ο διαγωνισμός βγήκε δύο φορές άγωνος για την πέμπτη μονάδα. Έχω βοηθήσει στο να γίνει με την κατάσταση της Μαυροπηγής. Στο να πάρει το ποδοσάκιο μια χρηματοδότηση για την επέκταση. Στο να γίνει με την κατάσταση και σήμερα πληρώνονται από τον Τελεώνα. Στο να βοηθήσουμε διάφορες άλλες υποδομές και το γνωρίζουν οι πολίτες και σιγά σιγά όλα αυτά τα πολύ ωραία θα γίνουν. Ξέρετε τι με έκανε να ασχοληθώ με τον Δήμο. Όντας μέλος της διοίκησης της ΔΕΗ, ήρθε μία πρόταση από έναν αντίστοιχο ενεργειακό δήμο, το Αλιβέρι και τη Εύβοια, ότι θα πρέπει, λέει, να δώσουμε 5 εκατομμύρια για ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου. Εάν πάρει 5 εκατομμύρια, και σωστά έπραξα εκεί η δημοτική αρχή, πόσα πρέπει να πάρει η Πτολεμαΐδα, η Κοζάνη και η Φλόρινα? Σας πληροφορώ ότι στα 4-4,5 χρόνια που ήμουν στη διοίκηση της ΔΕΗ δεν ζητήσαν απολύτως τίποτα. Από τη ΔΕΗ, που η ΔΕΗ είναι φιλότιμη σε τέτοιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες. Που η ΔΕΗ είναι αυτή η οποία γιατί λέει ότι ως ανταποδοτικότητα... Δεν ζητήσαμε, είπατε. Δεν ζήτησαν οι δημοτικές αρχές. Δεν ζήτησαν, αυτό. Δεν ζήτησαν. Με ανοιχτά θέματα με την κατάσταση Μαυροπηγής, με ανοιχτά θέματα με την κατάσταση Πτελεώνα, με ανοιχτά θέματα του Κομάνου, με ανοιχτά θέματα των Αγίων Αναργύρων, με έναν οικισμό που έχει γεμίσει αγκάθια και σκουπίδια. Επάνω έναν παρατημένο οικισμό που αν λέγαν τη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή ο χι ψι
ορυχιάρχης με τρεις μπολντόζες θα είχε διαμορφώσει το χώρο και σε συνεργασία με τους επιστήμονες και τους αρχιτέκτονες και τέλος πάντων τους μηχανικούς θα είχαμε δημιουργήσει μια υποδομή. Να γιατί δεν πρέπει ο Δήμος Εορδαίας να ζει υπό τη σκιά άλλων πόλεων. Ο Δήμος Εορδαίας θα πρέπει να τολμήσει και να κάνει κάτι για το Δήμο και τα δημοτικά διαμερίσματα. Για την πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα. Αυτό με έκανε. Θα μου πείτε γιατί εσείς έχετε το μαγικό ραβδί. Όχι βέβαια. Εγώ αυτή τη στιγμή μαζί με τους συνεργάτες κάνουμε έξυπνες κινήσεις. Ποιες είναι οι έξυπνες κινήσεις? Περπατάμε μέσα στην κοινωνία και βρίσκουμε υποψηφιότητες τέτοιες, νεαρούς, υποψηφιότητες έμπειρους που έχουν ασχοληθεί κατά το παρελθόν με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν προκαλέσανε. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Έγιναν κάποιες συζητήσεις πριν μερικές εβδομάδες ή μήνες με τον κύριο Ιακημίδη και τον κύριο Ανδριάδη για να κατεβείτε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Έγιναν αυτές οι συζητήσεις? Όχι, δεν έγιναν κανένα. Δεν έγιναν συζητήσεις ούτε με τον κύριο Ιακημίδη. Και ο κύριος Ιακημίδης και ο κύριος Ανδριάδης και ο κύριος Πλακετάς και ο κύριος Ζαμανίδης και η κυρία Τερζοπούλου και ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Κοκκινίδης είναι αξιόλογα άτομα. Και κυρία Χόλπα. Και κυρία Χόλπα βεβαίως αξιόλογα χρόνια, άτομα και χρόνια. Και είναι αξιέπαινη. Αξιεπαινότατη. Έτσι λοιπόν. Αδόκιμος όρος, αλλά πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Έτσι. Έχουν βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή και βεβαίως έχουν καταθέσει τις σφραγίδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Πλιάτσο, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Αυτή την πραγματικότητα θέλουμε, χωρίς να έχουμε το μαγικό ραβδί, κινητοποιώντας το μυστικό της επιτυχίας, σας είπα ποιο είναι. Όχι το εγώ, το εμείς. Είστε αισιόδοξος? Φοβερά αισιόδοξος. Είστε αισιόδοξος? Φοβερά αισιόδοξος. Εύχομαι καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια. Περιμένω την επόμενη φορά να τα πούμε και πιο αναλυτικά και με τους υποψηφίους σας σιγά σιγά. Μέσα σε κανένα μήνα θα κλείσει περίπου αυτή η ιστορία. Να κάνουμε το πρώτο debate, ας το πούμε έτσι. Να κάνουμε δύο τουλάχιστον για την Ορθέα, νομίζω, σαν το channel. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και ήταν μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα αρχή που κάναμε σαν το channel με το Δήμο Ορδέας για την προεκλογική αυτή περίοδο. Τολμήσαμε να είμαστε έτσι. Οι πρώτοι. Είστε οι πρώτοι εδώ. Είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, επαναρχόμαστε σε λίγο με την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησα στο top channel ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κίρτσος.